πολιτισμό ζούμε ένα οξύμορο σχιζοφρενικό βίωμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο ανθρώπινος εγκέφαλος υπερσιτίζεται από κακής ποιότητας υλική και πνευματική τροφή και την ίδια στιγμή υποσιτίζεται από έλλειψη καλής ποιότητας και κυριολεκτική αλλά και πνευματική τροφή. Ζούμε δηλαδή μια ανισορροπία στην εξισορρόπηση. Τρέφω τον εγκέφαλό μου με τη χειρότερη υλική τροφή, junk food, ζάχαρη, κρέας, γαλακτοκομικά, καφέ, αλκοόλ, τσιγάρο κλπ. Και την ίδια στιγμή υπερσιτίζω τον εγκέφαλό με τη χειρότερη πνευματική, νοητική και συναισθηματική τροφή. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά ένα απλό παράδειγμα πως από μια γενιά που μπορεί να διάβαζε ή να άκουγε το άξιον εστί του ελίτη, έχουμε φτάσει σε μια γενιά που κάθεται στα τάμπλετ και ακούει σε 4/4 συγκοπατικό beat προελεύσεως ελληνικής ξένης, το ίδιο πράγμα είναι, και κυριολεκτικά τηγανίζει τον εγκέφαλό του. Το λέω αυτό γιατί το ερώτημα τίθεται και έρχονται στους ασθενείς μου, το βλέπω εδώ, στην κλινική πρακτική δηλαδή, σε πολλές ασθένειες, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα να του πεις, φίλε μου, καπνίζεις, έχεις αντίληψη τι κάνεις, και όλοι λένε, ξέρω ότι μου κάνει κακό, αλλά το κάνω. Ναι γιατρέ, ξέρω ότι πίνοντας το ίσκι, πίνοντας τη βότκα, πίνοντας το αλκοόλ δεν είναι καλό για την υγεία μου, αλλά το κάνω, μ' αρέσει, δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Ναι, ξέρω ότι τρώγοντας το ψοφίμι θα πάθω τη ζημιά και αθυρωματική πλάκα και θα ανέβει το ζάχαρο και θα γίνω διαβητικός και θα είμαι παχύσαρκος, και μια που ανέφερα και το παχύσαρκος, η παχυσαρκία πλέον έχει ταξινομηθεί στο DSM-4, το διαγνωστικό χειρίδιο στατιστικών και νόσων, η βίβλος της ψυχιατρικής έχει καταχωρηθεί πλέον σαν αρρώστια. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Και το λυπηρό είναι ότι η Ελλάδα, τα παιδιά στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τα Αμερικανά και σε ποσοστό παχυσαρκίας στατιστικά και αναλογικά μέχρι την ηλικία των 16 χρονών. Και η παχυσαρκία δεν είναι απλά έχω κάποια κιλά παραπάνω, προδιαθέτει το άτομο, ακόμα και αν χάσει τα κιλά αυτά, για καρδιακά, για καρκίνο, για διαβήτη, για στεοαρθρίτιδες και άλλες πολλές εκφυλιστικές ασθένειες. Ενώ πριν από κάποια χρόνια η Ελλάδα είχε την 4η-5η θέση παγκοσμίως σε ποσοστό μακροβιότητας, τώρα έχουμε φτάσει στην 25η και είμαστε σε ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ γνωρίζουν ότι αυτό που πράττουν είναι κακό, ή ενώ γνωρίζουν ποιο είναι το καλό, δεν το πράττουν? Υπάρχουν δύο ειδών αμαρτήματα, και με τη λέξη αμαρτία δεν έχω τη θεολογία, έχω τη θεοβιολογία. Δηλαδή αμαρτάνω, αμαρτία σημαίνει χάνω το στόχο. Γιατί λοιπόν χάνουμε το στόχο? Γιατί ενώ ξέρω ότι το τσιγάρο μου κάνει κακό, όταν και εγώ ήμουν καπνιστής, είμαι πρώην ανόητος, πρέπει να το πω αυτό, γνώριζα και εγώ και σαν επιστήμονας ότι καπνίζω και μου κάνει κακό, γνώριζα τι ζημιά συμβαίνει, γνώριζα ότι με κάθε ρουφηξιά τσιγάρου το αορτικό μου τόξο, η αορτή κάνει μια σύσπαση τέτοια και μπορεί να μου δημιουργήσει οποιοδήποτε θρομβοεμβολικό επεισόδιο και να έχω ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα, ένα πνευμονικό ίδρυμα με κάθε ρουφηξιά. Όχι με κάθε τσιγάρο ή κάθε πακέτο. Το γνώριζα, ήμουν επιστήμονας, αλλά γιατί το έκανα? Γιατί ήμουν εθισμένος. Ήμουν εθισμένος ψυχήτε και σώματι και την ίδια στιγμή ήθελα να πεθάνω. Όταν ρωτάω τους ασθενείς μου πόσοι από εσάς θέλετε να γίνετε καλά, σηκώνω όλοι τα χέρια και εφθαρσώς και αμέσως λένε τι, μα γι' αυτό ήρθα εδώ, θέλω να γίνω καλά. Και λέω, θέλετε να πεθάνετε, θέλετε να γίνετε καλά, μου το λέτε με το στόμα, αλλά η καρδιά σας και η ψυχή σας θέλει το θάνατο. Και δυστυχώς η κλινική μου εκτίμηση είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε διαδικασία θανατοποίησης, επιζητούν το θάνατο, γιατί στο συνειδητό μπορεί να λένε θέλω να ζήσω. Αλλά στο ασυνείδητο, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού μας, στον εγκέφαλο, το 95%, θέλουμε να πεθάνουμε, γιατί
έχουμε πιστέψει ότι δεν αξίζει να ζήσουμε και έχουμε δαγκώσει το δόλωμα ότι το λάθος είναι σωστό και το κακό είναι όμορφο. Και αυτή η σχιζοειδή, σχιζοφρενική αντίληψη έχει αλλοιώσει και έχει διαθλάσει το φακό με τον οποίο βλέπουμε το πρίσμα, την ζωή και την κοινωνία και μας οδηγεί σε μια καταστρεπτική, κυριολεκτικά καταστρεπτική εξόντωση. Και όχι μόνο εξοντώνουμε τον εαυτό μας, αλλά είμαστε σε κανιβαλισμό, εξοντώνει ο ένας τον άλλον. Όταν τα ζώα τα παίρνουμε από το φυσικό τους περιβάλλον και τα κλείνουμε στα κλουβιά, ας πούμε στα χειροστάσια τα γουρούνια, τις κότες σε πτηνοτροφείο, τα ζώα αποκτούν κανιβαλικές διαθέσεις, το ένα τρώει τον άλλο. Όταν εμείς λοιπόν σαν άνθρωποι μας κλείνουν σε κλουβιά και έχουμε πολλά κλουβιά, έχουμε το κλουβί της δουλειάς που λέγεται δουλεία, έχουμε το κλουβί του γάμου που υποτίθεται ενώνεσαι με έναν άνθρωπο αλλά τελικά καταλαβαίνεις, ενώ στην αρχή λες «Α, ήταν ο παράδεισος επί της γης», μετά είναι η κόλαση του δάντη, έχουμε το κλουβί της κοινωνίας και έχουμε το κυριολεκτικό κλουβί του σπιτιού. Το λέω γιατί όταν στην Ελλάδα, η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα κλεισμένη σε ένα κλουβί, δεν είναι λογικό να βλέπουμε τον κανιβαλισμό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το βιώνουμε σήμερα τον κανιβαλισμό και το πρόβλημα δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, είναι ηθικό, κοινωνικό και πολιτισμικό. Και αυτός ο κανιβαλισμός του ενός προς τον άλλον μας φέρνει σε μια διάσταση ότι πρέπει ή να εξοντώσω ή να εξοντωθώ. Έχει μεγάλη βαρύτητα λοιπόν να αποκομίσουμε σωστό νόημα και αληθινή σημασία στη ζωή για να μην χαθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως είμαστε φτιαγμένοι. Προς το τέλος της ζωής του, ο Φρόιντ έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Βλέπουμε το Φρόιντ στο τέλος της ζωής του να κάνει μια στροφή προς το κοινωνικό και να συνδέει, ας πούμε, το πολιτισμό με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ψυχή μας. Εάν το πάρουμε στο σήμερα, αυτό που έχει γίνει από την δυτική περισσότερο έτσι, κουλτούρα μας είναι η αποκοπή από τη φύση. Δεν έχουμε καμία απολύτως επαφή με το φυσικό κύκλο των εποχών. Αυτό από μόνο του αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη πηγή προβλημάτων σε πάρα πολλά επίπεδα. Από το φόβο, ας πούμε, για παράδειγμα, του θανάτου, από δυσκολίες μετάβασης σε σημαντικά γεγονότα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την εγκυμοσύνη, με τη γέννα, με το θυλασμό. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με την εξέλικτική πορεία του ανθρώπου, νιώθω ότι δυσκολεύονται όλα αυτά τα θέματα εξαιτίας ακριβώς αυτής της αποκοπής από το φυσικό κύκλο, από τον κυκλικό χρόνο και από την αποκοπή από τη φύση. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διαμάχη κυριολεκτικά στον επιστημονικό αλλά και στον απλό κόσμο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πριν 2.500 χρόνια ο Σοκράτης ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν το είχε προσπαθήσει κανένας και δεν το είχε καν πλησιάσει. Το να αποσαφηνίσει τον απόλυτο προσδιορισμό μιας έννοιας. Σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό είναι ένα ρολόι, αυτό είναι ένα ένδυμα, ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, αλλά ο προσδιορισμός μιας έννοιας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και από την ανάγκη προσδιορισμού μιας έννοιας γεννήθηκε ο πλατωνικός έρωτας, το οποίο ως πλατωνικός έρωτας σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται για να συζητήσουν μαζί, και αυτό έχει μίζουσα σημασία, πρέπει να διέπονται από αναγκαιότητα καλοσύνης, αγαθότητας, ομορφιάς, ειλικρίνειας, αλήθειας και αγάπης. Μόνο όταν κάθονται διαφορετικοί άνθρωποι και έχουν αυτές τις βασικές νομοτέλειες, μπορούν να φτάσουν στον προσδιορισμό μιας έννοιας και αυτός είναι πλατωνικός ερωτισμός. Το λέω γιατί στο θέμα της διατροφής, το ποια είναι σωστή
ή λάθος διατροφή, σήμερα μπορεί να γίνει η σφαγή των αμνών. Χύνεται υδρότας, δάκρυα, μελάνη και αίμα online ή offline από υπέρμαχους τζιχαντιστές της υγείας, δεξιόθεν και αριστερόθεν, οι οποίοι με πολύ ισχυρά επιχειρήματα ή αντιεπιχειρήματα προσπαθεί ο ένας να κατατροπώσει, να σκοτώσει, να εξολοθρεύσει τον άλλον. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί εάν πραγματικά είχαμε αυτόν τον πλατωνικό ερωτισμό αναζήτηση αλήθειας, θα έπρεπε να πλησιάσουμε ακόμα και τους αντιπάλους και να αναζητήσουμε, να καθίσουμε να ζητήσουμε τι είναι σωστό, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Στο κομμάτι της διατροφής λοιπόν, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της υγείας και ειδικά των εκφυλιστικών ασθενειών, των νόσων φθοράς, επιτελεί και διαδραματίζει μίζουσα σημασία. Δεν είναι όμως το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό θα πρέπει να το θίξουμε και όντας ο ίδιος προσωπικά και σαν επιστήμονας αλλά και σαν άνθρωπος και φυτοφάγος και βλέποντας όσο περνάνε τα χρόνια και καθώς μεγαλώνω, οριμάζω, γυράσκω να γίνομαι πιο υγιής από ότι ήμουν νεότερος και οφείλω πολλά στον τρόπο ζωής και στη διατροφή, γιατί η διατροφή δεν είναι τρόπος ζωής μόνο, είναι ένα κομμάτι από το puzzle το οποίο περαιτέρω ίσως μπορούμε να θίξουμε. Όταν έρχεται ο άνθρωπος και ζητάει, κάνει θέτει ερώτημα ποια είναι η σωστή διατροφή, πρέπει αμέσως να απαντήσουμε με Σωκράτεια, με ευτική μέθοδο, γιατί ρωτάς. Ποιος είναι ο σκοπός που ρωτάς, ποια είναι η σωστή διατροφή. Και σήμερα, αν 10 ανθρώπους ρωτήσουμε για το ποια είναι η υγιεινή διατροφή, θα πάρουμε ίσως 12 απαντήσεις και ειδικά στην Ελλάδα, που σαν Έλληνες που είμαστε, για κάθε έναν Έλληνα μπορεί να έχει και διπλή απάντηση. Το σωστή διατροφή κρίνεται με δεδομένα. Σωστή διατροφή για το αν θέλω να μην είμαι παχύσαρκος, για το αν δεν θέλω να αρρωστήσω, για το αν θέλω να έχω ωραίο σώμα, για το αν θέλω να χάσω βάρος, εξαρτάται γιατί. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλές δίαιτες οι οποίες κατεβάζουν κάτω το βασικό μεταβολισμό, είναι και τονικές δίαιτες που απαγορεύουν οι υδατάνθρακες και εξού αυτοί που κάνουν αυτές τις δίαιτες μάχονται τους φυτοφάγους επειδή χρησιμοποιούν πολλούς υδατάνθρακες ότι κάνουν λάθος. Οι άνθρωποι χάνουν βάρος από αυτές τις δίαιτες αλλά κερδίζουν άλλα προβλήματα υγείας, δευτερογενή. Η σωστή διατροφή είναι η διατροφή η οποία έχει μια απόλυτη αρμονία και ισορροπία στις ανάγκες των γονιδίων μας. Και εξαρτάται πώς βλέπει κάποιος τον άνθρωπο, αν είναι η εξέλιξη χρόνων διαδικασίας από την αμοιβάδα στον πίθηκο και εδώ, ή αν ο άνθρωπος απλά ήρθε στη ζωή όντας το απάβγασμα και επικορονίδα ενός υπέρτατου σχεδίου και σοφίας. Εξαρτάται λοιπόν ποιο θεώρημα περί κάποιος θα ερμηνεύσει και τα δεδομένα στη σωστή διατροφή. Εάν πούμε ότι είμαστε για η εξέλιξη του Homo erectus και Homo sapiens, ναι, τότε με όλο το σεβασμό μπορώ να φάω και να είμαι ένα δίποδο σαρκοφάγο. Οι Κινέζοι λένε αυτό που τρως είσαι. Αν όμως δω και δυστυχώς για κάποιους, αλλά ευτυχώς για μας, η έγκριτη επιστήμη καταδεικνύει ότι υπάρχει σχέδιο. Η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι έχουμε γονιδίωμα, το DNA δείχνει σχέδιο. Τέτοιο σχέδιο απαφήνει άναυδους τους μοριακούς βιολόγους, το σχέδιο απαιτεί σχεδιαστή. Ξέρετε κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο γονιδίωμα. Το DNA μας μοιάζει στην χημική του δομή, οξυγόνο, υδρογόνο, άνθρακας. Αλλά το 99% του γονιδιώματος είναι το ίδιο και έχουμε 1% που το ονομάζουν οι βιολόγοι molecular imprinting, μοριακή υπογραφή. Το οποίο σημαίνει κάτι κάποιος έχει υπογράψει κάτω από το DNA, ώστε ο Κώστας, η Δήμητρα, ο Γιώργος είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Εφόσον λοιπόν είμαι επικορονίδα δημιουργίας, άρα ο σχεδιαστής μου έχει προνοήσει για μένα ποιο να είναι το καλύτερο γεύμα μου, η καλύτερη βρώση και πόση μου. Και ο σχεδιαστής που έχει το manual, το εγχειρίδιο, μου έχει δείξει ότι η καλύτερη τροφή για μένα είναι η τροφή η οποία περιέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια που αποδομείται και επικοδομείται μέσα στο σώμα μου και αυτό μπορεί να είναι μόνο μέσα από το φυτοφαγικό βασίλειο και μάλιστα σε όσο πιο φυσική της μορφή. Το σώμα και η ψυχή είναι αλληλένδετα. Εμείς την ενέργειά μας την παίρνουμε από την τροφή. Αναλόγως λοιπόν το πώς τρεφόμαστε και το τι το κάνουμε το σώμα, αυτό έχει την αντανάκλασή του στο ψυχικό. Η αυτοεκτίμηση σχετίζεται πάρα πολύ με το πώς τρεφόμαστε, με το πώς
αν αθλούμαστε, αν δεν αθλούμαστε. Μετά τα 35 η Αμερικάνικη Ιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι κάποιος που δεν γυμνάζεται είναι ασθενής πια. Όμως βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να παραμελεί το σώμα. Το ίδιο γίνεται και με τις τροφές. Βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, ενώ έχουμε πάρα πολύ πληροφόρηση, να διαφορεί για το τι τρώει, που θα έλεγα ότι αυτό σχετίζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε ψυχαναλυτικά σε αυτό, στη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τη μητέρα. Και λέω για τη μητέρα γιατί είναι το στήθος της μητέρας είναι, μας τρέφει, είναι η πρώτη πηγή τροφής. Και η σχέση με τη μητέρα επηρεάζει πάρα πολύ κάθε διατροφική μας συνήθεια, αλλά και κάθε διατροφική διαταραχή. Τη βλέπουμε πάντα πίσω από νευρική ανορεξία, πάντα πίσω από μια υπερφαγία. Οπότε νιώθω ότι είναι μια σχέση κλειδί για τη σχέση μας με τη διατροφή, η σχέση που έχουμε με τη μητέρα. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, αφού για να νοσήσει ένα σώμα πρώτα θα έχει μπλοκαριστεί η ενέργειά του σε κάποιο σημείο του σώματος και μετά κατ' επέκταση θα εμφανιστεί στο σώμα. Κατά τη Louise Hay κιόλας, για παράδειγμα, ο θυμός συσσωρεύεται στο στομάχι. Όταν πονάν τα γόνατα, έχει να κάνει με τον εγωισμό. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι κάποιες ψυχοσωματικές συμπεριφορές του ανθρώπου έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως είπαμε και πριν, να εμφανίζονται στο σώμα και να νοσεί το οποιοδήποτε όργανο ή στο σύνολο του σώματος. Γι' αυτό κιόλας, ένας σωστός τρόπος πρόληψης, ας πούμε, είναι η σωστή διατροφή. Ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο βάρος της σημερινής μας κατάστασης ή της διατροφικής μας βασικά αντίληψης έχουν να κάνουν οι γονείς. Γι' αυτό κιόλας συνήθως είμαι όχι εναντίον των παιδιών, αλλά είμαι υπέρ το ότι όταν κάποιος αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένος σχετικά με τη διατροφή, με το πώς μπορεί να το μεγαλώσει και πώς μπορεί να το θωρακίσει, ώστε στη μετέπειτα ζωή του να μην έχει ανάγκη τους γονείς του για να του πούνε τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι είναι και σωστό για το ίδιο του το σώμα. Έγινα χορτοφάγος το 2009, εδώ και 7 χρόνια δηλαδή, και αυτό συνέβη αφού έβαλα να δω το Earthlings, το οποίο μετά από ένα χρόνο που επιτακτικά το αγνοούσα όταν έβγαινε στο homepage του Facebook, γιατί ήξερα ότι άμα το δω, αυτή θα ήταν μετά η απόφασή μου, και επειδή μεγάλωσα δυστυχώς με πολύ κακή διατροφή από τους δικούς μου, έτσι ήμουν 80% κρεατοφάγος, ας πούμε, φοβόμουν να το κάνω αυτό το βήμα. Έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά η επιλογή μου να γίνω χορτοφάγος. Δεν είμαι πλέον ακόμα vegan, αλλά είμαι σε πολύ καλό δρόμο, διότι για παράδειγμα πριν ένα χρόνο αν με ρωτούσες, ας πούμε, θα σου έλεγα εγώ δεν μπορώ να κόψω τη φέτα, ας πούμε, ή ο φρέντο μου πρέπει να είναι καπουτσίνο. Αλλά όχι, πλέον δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον πίνω εσπρέσο. Εδώ και πολλούς μήνες δεν μπαίνει κανένα γαλακτικό μυκό στο σπίτι. Ό,τι γάλα έχουμε θα είναι η αμυγδάλου ή καρύδας, οπότε είμαι σε αρκετά καλό δρόμο. Λίγο έτσι έξω έχω ένα θέμα, διότι αν πάμε, ας πούμε, για φαγητό με φίλους σε πιτσαρία, για παράδειγμα, είναι λίγο δύσκολο να βρεις επιλογή vegan στην Ελλάδα. Η φυτοφαγία μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, αρκεί να είναι καλά σχεδιασμένη. Το κλειδί είναι η ποσότητα και η ποιότητα, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν ελλείψεις θερμιδικές και θρεπτικές. Βέβαια, να εξειδικευόμαστε ανάλογα στο φύλο, στην ηλικία και στη φυσική δραστηριότητα του κάθε ανθρώπου. Όταν κάποιος αποφασίσει να αλλάξει τη διατροφή του, σίγουρα θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Ο ειδικός, αν όχι ένα συγκεκριμένα ή διάφορους σε διαφορετικούς τομείς, η προσέγγιση τους να είναι με όσο γίνεται την προσωπική κατάσταση του οργανισμού και όχι μία πανάκια, γιατί όπως είπαμε, κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει μία σταφυλοθεραπεία, μία αποτοξίνωση σταφυλοθεραπείας, κάποιος να είναι δυσανεκτικός στο σταφύλι. Οπότε δεν σημαίνει ότι το ένα είναι λάθος και το άλλο είναι σωστό. Η προσέγγιση πρέπει να γίνεται από καταρτισμένους ανθρώπους, από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που αγαπούν τον ίδιο τους τον εαυτό και κατ' επέκταση και τους άλλους, για να έχουμε το πιο σωστό αποτέλεσμα μέσω της διατροφής.
Τα ωφέλη τώρα μιας χορτοφαγικής διατροφής είναι απίστευτα πολλά περισσότερα από μια συμβατική, ας πούμε. Καταρχήν, ζούμε σε ένα περιβάλλον που δυστυχώς έχουν κορεστεί κατά πολύ όλες σχεδόν οι τροφές. Ο λόγος είναι το ότι υπάρχει πάρα πολύ υπεξεργασία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο, ή αυτές είναι ζωικές τροφές, ή αυτές είναι χορτοφαγικές, και πόσο περισσότερο τώρα που, ας πούμε, έχει γίνει σε εισαγωγικά θα πω μόδα, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι η διατροφή ποτέ θα μπορούσε να γίνει μόδα, από τη στιγμή που έχει να κάνει με το ίδιο μας το σώμα και πόσο περισσότερο με μια προσωπική δικιά μας επιλογή. Το ότι ακόμη και από την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης και οι Πυθαγόροι δίνανε τόση σημασία στη διατροφή και πόσο περισσότερο στην αποφυγή των οποιονδήποτε ζωικών τροφών, δείχνει σαν αποτέλεσμα και σαν πράξη ότι από τότε γνωρίζανε πόσο, ας πούμε, επιβλαβής είναι η οποιαδήποτε κακή διατροφή και κακή ενεργειακή τροφή στο σώμα μας. Το θέμα της διατροφής του ανθρώπου και της πρόσληψης της τροφής για να μπορέσει να ζήσει είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους ειδικούς και επιπαντός επιστητού και τους μη ειδικούς. Το ζητούμενο είναι αν τρώμε για να ζούμε ή ζούμε για να τρώμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν για να μπορούν να τρώνε. Ενώ κανονικά πρέπει να λαμβάνουμε την τροφή για να είναι απαραίτητη ενεργειακή ισοζύγηση ώστε να μπορέσουμε να απεραιώνουμε καθημερινά τις ανάγκες μας. Τώρα, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά σήμερα, η σύγχρονη έγκριτη επιστήμη στον 21ο αιώνα έρχεται και καταδεικνύει ότι η τροφή λειτουργεί όπως η βενζίνη στο αυτοκίνητο, η καύσιμη ύλη, αλλά το ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε την καύσιμη ύλη μέσα και πού τη χρειαζόμαστε. Το μεγαλύτερο ποσοστό της καύσιμης ύλης δεν αναλώνεται πουθενά αλλού παρά για τη μεταφορά πληροφορίας μέσα στον οργανισμό, δηλαδή αυτό το ονομάζουμε ενδοκυταρική επαγωγική επικοινωνία. Η επικοινωνία ενός κυτάρου με το άλλο γίνεται σε τέτοιο επίπεδο στο οποίο η τροφή λειτουργεί σαν ένα μήνυμα. Παλιότερα πιστεύαμε ότι οι περισσότερες ουσίες εισέρχονται μέσα στο κύτταρο και αυτό κάνει το κύτταρο να έχει ζωή. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι η τροφή όταν διασπάται καταβολίζεται, δεν θα κρίνω ποια τροφή τώρα, οτιδήποτε βάζουμε στον εαυτό μας, είτε είναι καλή ή κακή διατροφή, είτε είναι φυτοφαγική ή κρεοφαγία, εισέρχεται μέσα μας, καταβολίζεται, διασπάται στα δομικά στοιχεία, στα μακρομόρια και μικρομόρια, αλλά αυτό που γίνεται μετά είναι όταν φτάνει σε ατομικό μοριακό επίπεδο, η τροφή λειτουργεί σαν ένα σήμα το οποίο μεταφέρει μια πληροφορία, μια ταλάντωση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η ινσουλίνη σαν μια μορφή σήματος έρχεται στα κύτταρα για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τους υποδοχή στα διάφορα στους διάφορους κυταρικούς μηχανισμούς για να μπει μέσα η γλυκόζη για να έχω την απελευθέρωση ενέργειας. Πιστεύαμε λοιπόν ότι αυτό πριν από χρόνια εισερχόταν μέσα στο κύτταρο. Τώρα βλέπουμε ότι έρχεται και όταν το παρατηρούμε είναι το μόριο και γύρω γύρω υπάρχει μια ταλάντωση, ένα σύστημα ταλάντωσης το οποίο αυτό περιέχει μια πληροφορία και τώρα μιλάμε σε υποατομικό επίπεδο. Η χημεία εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή η ταλάντωση και που έχει την πληροφορία είναι μια πληροφορία ζωής ή μια πληροφορία θανάτου. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν και βλέποντας ολόκληρο το μοντέλο στην υγεία, βλέπουμε ότι οι τροφές που τρώμε, εξαρτώμενοι από πού πηγάζουν και πώς προέρχονται, αυτές οι τροφές περιέχουν πληροφορία ζωής ή πληροφορία θανάτου. Ακούγεται ότι χρειαζόμαστε τις πρωτεΐνες, χρειαζόμαστε τα αμινοξέα. Υπάρχει ο μύθος, που είναι μεγάλος μύθος, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι χωρίς κρέας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Κάτι που δεν υφίσταται σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η πληροφορία που περνάει, ακόμα και αν είναι παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τρώω κρέας και παίρνω την πρωτεΐνη και χτίζω καλή μυϊκή μάζα και φαίνομαι ωραίος, τουλάχιστον στην εξωτερική μου όψη, στο φαινότυπο όπως ονομάζουμε, αυτό δεν σημαίνει με τίποτα πρώτον ότι είμαι υγιής και δεύτερον ότι κάνει καλό σε μένα, ακόμα και όταν το φαινότυπο δείχνει έτσι. Με άλλα λόγια, η πληροφορία αυτή που έρχεται όταν από την τροφή, όταν αυτή η τροφή έχει εξαχθεί με αθέμητα μέσα και έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι
να έχει βγει από θάνατο, να έχει, προφέρει, να έχει εκφέρει το θάνατο, αυτή η τροφή, η πληροφορία της είναι θανατηφόρα. Να το κάνω πιο απλά. Όταν σκοτώνω ένα ζώο και το τρώω ψημένο, τηγανισμένο, βρασμένο, γιατί ομό δεν μπορούμε να το φάμε και μια περίτρανη απόδειξη ότι είμαστε σαρκοφάγα ζώα, δεν μπορούμε να φάμε ομό κρέας. Τα σαρκοφάγα ζώα τρώνε ομή την τροφή τους, γιατί η πρωτεΐνη ζωική όταν εισέρχεται στον εντερικό αυλό του ζώου για να αποδομηθεί και να επικοδομηθεί στην τρισδιάστατη και τετρασδιάστατη μορφή της πρέπει να είναι ομή. Αυτό είναι όταν πηγαίνει στα ζώα. Εμείς όμως που είμαστε στα θηλαστικά όπως οι άνθρωποι, όταν τρώμε τη ζωική πρωτεΐνη ψημένη, το ψήσιμο ή το βράσιμο σημαίνει επενέργεια πάνω στην τροφή μιας άλλης ενέργειας. Δηλαδή όταν ψήνω την τροφή, η θερμότητα επενεργεί επάνω και αλλάζει την τετραδιάστατη δομή της πρωτεΐνης και την κάνει τρισδιάστατη ή δυσδιάστατη, το οποίο σημαίνει δεν μπορεί αυτή η πρωτεΐνη να επικοδομηθεί μέσα στο σώμα μου επειδή έχει ψηθεί. Αυτό συμβαίνει σε εμάς. Από την άλλη πλευρά πάλι, όταν εμείς οι άνθρωποι τρώμε τη φυτική πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη τα όσπρια, και τα τρώμε ομά ή σε μορφή φύτρας, όπως κάποιοι στην ομοφαγία, η πρωτεΐνη φυτική δεν μπορεί να εξέλθει στην τετρασδιάστατη δομή της και αυτό επιφέρει ότι δεν μπορεί να προωθηθεί και να κάνει το δομικό της χημικό, βιοχημικό ρόλο. Όταν όμως βράζω, παραδείγματος χάρη, το φασόλι, το όσπριο, τότε λόγω του βρασμού επικοδομείται όπως πρέπει και μπορεί να ληφθεί από μένα. Με άλλα λόγια, για να μην γίνομαι και κουραστικός με την επιστήμη, ότι όταν ένα ον που έχει πλαστεί από τη φύση και από το δημιουργό της φύσης να είναι φυτοφάγο, τρώει κάτι που είναι από το άλλο βασίλειο, ο άνθρωπος τρώει κρέας, ή θα πρέπει να το φάει στην ομή του μορφή που δεν μπορεί, αλλά αν θα το ψήσει, θα το εκμεταλλευτεί, θα το επεξεργαστεί, αυτή η τροφή πλέον είναι άχρηστη και άκυρη. Δηλαδή μπαίνει μέσα σαν πρωτεΐνη, αλλά δεν λειτουργεί πουθενά όπως πρέπει για να μεταφέρει την πληροφορία. Και η πληροφορία είναι θανάτου, γιατί το ζώο έχει πεθάνει, έχει υποστεί ένα βιασμό και η θανάτωση αυτή σαν πληροφορία μεταφέρεται. Αυτό κάλλιστα μπορούμε σήμερα, όταν κάποιος ασκεί ομοιοπαθητική προσέγγιση, να το δει στην ομοιοπαθητική θεραπευτική, παρόλο που στην ομοιοπαθητική το σκεύασμα, η ουσία που χορηγώ εγώ σαν θεραπευτής σε έναν ασθενή δεν έχει χημική και μοριακή βάση πλέον, δεν είναι ανιχνεύσιμη, γιατί κατεβαίνει κάτω από τον αριθμό του αβοκάντρου όπως λέμε. Η πληροφορία που μεταφέρει όμως μέσω του νερού είναι τέτοια σε υποατομικό επίπεδο που επενεργεί επάνω στα δικά μου κύτταρα για να επιφέρει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η ρίστο εν παρόδο, μπορούμε να πούμε ότι η τροφή λειτουργεί σαν ενεργειακό ισοζύγιο και όταν κάποιος τρέφεται, τουλάχιστον η σύγχρονη έγκριτη επιστήμη έρχεται και δείχνει μέρα με την ημέρα περισσότερα στοιχεία στο φως, ότι όταν ένας άνθρωπος λαμβάνει τροφή που έρχεται από τα φρούτα ιδιαίτερα και από τη χλωρίδα, ιδιαίτερα τους καρπούς, αυτό που τρώει και μένει μέσα στο σώμα του είναι ηλιακή ενέργεια, κβάντα φωτός. Γιατί, προσέξτε, ένα δέντρο, οποιοδήποτε δέντρο εδώ στη γη, για να παράξει έναν καρπό χρειάζεται νερό, το οποίο παίρνει από τις ρίζες, παίρνει άνθρακα μέσω της αναπνοής από το φύλλωμα και καθώς έρχεται το φως με 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο πάνω στο φύλλωμα, αλλάζει τη ροή ηλεκτρονίων, ανεβάζει την ταχύτητα των ηλεκτρονίων, δεσμεύεται και παγιδεύεται το φως και μέσω της φωτοσύνθεσης παράγει έναν καρπό, ένα ροδάκινο, μια μπανάνα, ένα χλάδι, ένα μήλο. Αυτό το μήλο μέσα έχει λοιπόν κβάντα φωτός, νερό και διοξίδιο του άνθρακα. Έρχομαι λοιπόν εγώ σαν άνθρωπος και τρώω το μήλο. Το νερό που έχει το μήλο μέσω της ενούρησης φεύγει. Το διοξίδιο του άνθρακα μέσω της εκπνοής φεύγει. Αυτό που πραγματικά μένει μέσα μου είναι πακέτα κβάντα ηλιακού φωτός. Παγιδευμένη ηλιακή ενέργεια, η οποία έρχεται από το αστέρι μας με μια όμορφη συμμετρία, παγιδεύεται με τη φωτοσύνθεση και απελευθερώνεται σε αυτόν τον υπέροχο μηχανισμό απελευθέρωσης ενέργειας για μένα μόνο αν εγώ ασκήσω την ελεύθερη μου επιλογή να κάνω αυτό το οποίο γενετικά προγραμματισμένος είμαι, το τέστι να τρώω αυτό που το προφίλ μου δείχνει. Why is it important for someone to be vegan? It's important for someone to be vegan if they care about themselves and their own physical health. It's also important to be vegan if we care about others, if we care about animals
who are harmed by being imprisoned and killed. Wildlife, which is also being destroyed by animal agriculture. Other human beings, other people, because we're growing enough food every year to feed everyone on this earth, but because we feed so much of the grain that we grow to animals while people starve, the food shortages are caused by animal agriculture. And food shortages lead to conflict and war and refugees. And so if we care about other people, also if we care about future generations, because it's well understood that animal agriculture is devastating to our climate, it's causing global warming. Cows and other animals create a lot of methane and nitrous oxide, which are bad for the climate, bad for water, for the water and water pollution. So if we care about our earth, future generations, hungry people, also the workers, people, we have to pay people to stab animals all day. And these workers do terrible work and very often commit suicide or take drugs or alcohol because of the violence that they're always engaged in. And so for all of these reasons, caring about our loved ones, that's a good reason also to be a vegan, because as a vegan, we can be much healthier, and also psychologically, we can be more at peace. We have a feeling of being part of a world of kindness and caring, and we have more self-confidence also. So these are all reasons to be a vegan. Δυστυχώς όμως σήμερα υπάρχει τόση ανάλυση της παράλυσης στην πληροφορία και τόση διαθλασμένη και διεφθαρμένη παραπληροφόρηση που οι άνθρωποι γίνονται παραμορφωμένοι στο σημείο που να μην μπορούν να δουν την αλήθεια. Και όταν φτάζουμε στο σημείο της θεραπευτικής και στο σημείο της παθολογίας, δηλαδή στο σημείο της αρρώστιας, μπορούμε να διακρίνουμε το γιατί οι άνθρωποι όταν αποκλίνουν και εκτροχιάζονται στο διατροφικό κομμάτι από εκεί, από το σημείο το οποίο είναι προορισμένοι, πληρώνουν και ένα τίμημα που σε αυτό δεν φταίει ούτε ο Θεός, ούτε η κακή τους τύχη, είναι η επιλογή και η απόφαση οι οποίοι λαμβάνουν να κάνουν. Και στο blog μου για τη χορτοφαγία, την επιλογή μου δηλαδή για αυτή τη διατροφή. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι έχω δει πως έχει επηρεαστεί ο κόσμος χάρη σε αυτή τη δημοσίευση. Όχι μόνο χάρη σε αυτό, εντάξει, ανεβάζω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά μηνύματα αφυπνιστικά, εικόνες. Δεν θέλω να σοκάρω γενικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη προσωπική ικανοποίηση, ας πούμε, διότι εγώ το κάνω για μένα, αλλά είναι αρκετά σημαντικό ως ακτιβίστρια να μπορέσω να πείσω τον άλλον με φιλικό τρόπο, χωρίς επιθετικότητα και ακρότητες, και το να βλέπεις ότι η ανάρτησή σου για την επιλογή σου, ας πούμε, να γίνεις χορτοφάγος έχει διαβαστεί χιλιάδες φορές και έχει προωθηθεί, ας πούμε, και αναρτηθεί σε διάφορα μέρη, είναι αρκετά, έτσι, αναγνωριστικό. Η τετραλογία, όπως το ονομάζω, το Άγιο Κουάτρο, είναι η τετραλογία από φρούτα, καρπούς ομούς, μη επεξεργασμένους, δημητριακά σε τυράολικής άλεσης και λαχανικά και φυλλώδη, σκούρα ή όλα τα λαχανικά. Αυτή η τετραλογία σε μια όμορφη συμμετρία αποτελούν το θεμέλιο λίθο για μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Έχοντας πει αυτό, αυτομάτως εξυπονοείται με σοκράτια, με ευτική μέθοδο, ότι η χείριστη διατροφή είναι οτιδήποτε περιέχεται από το ζωικό βασίλειο επεξεργασμένο ή μη. Το ηθικό κομμάτι
κομμάτι της θανάτωσης των ζώων ούτε το καταπιάνω, γιατί αυτό από μόνο το αποτελεί φρένο στο να μην πλησιάσει κάτι τέτοιο κάποιος. Η χείριστη διατροφή λοιπόν βιοχημικά και πραγματολογικά είναι μια διατροφή η οποία περιέχει προϊόντα και περιέχει οτιδήποτε περιέχει πρωτεΐνη και ζωική πρωτεΐνη, και εδώ έρχομαι στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, και έχοντας πει αυτό ξέρω ότι πατάω πάνω σε κάποιους κάλους ανθρώπων και ίσως χτυπώ κάποιες ιερές αγελάδες, αλλά με αφήνει αδιάφθορο και αδιάφορο, γιατί οι Βαλδένσοι λέγαν look at in tenebris, το φως λάμπει στο σκοτάδι και κάποια στιγμή πρέπει το φως να λάμψει. Το κρέας, οποιαδήποτε μορφή, και όταν λέω κρέας, κάποιοι λένε το ψάρι δεν είναι κρέας, το κοτόπουλο δεν είναι κρέας, το διαχωρίζει σε κόκκινο και λευκό. Ζωικά προϊόντα είναι ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι περπατάει, ό,τι έχει πόδια, ό,τι έχει φτερά, ό,τι έχει σηκώτη, ό,τι έχει μαμά και τα παράγωγά του. Όλα αυτά θεωρούνται από το ζωικό βασίλειο και τα εξάγωγα, τα παράγωγα αυτών είναι κίνδυνος θάνατος, όσο και να προσπαθούν οι επιστημονείς και της υγείας ή οι μηθανείς και οι μημαθείς να μας πείσουν για το αντίθετο. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στο επιστημονικό μου κομμάτι και στις ασθένειες που παρακολουθώ, δεν έχω δει ούτε μία έρευνα παγκοσμίως που να λέει ότι η τάση και η κλίση προς τη φυτοφαγία δημιουργεί καρκίνο, καρδιαγγειακά, παχυσαρκία, αυτοάνοσα, διαβήτη και ούτω καθεξής, ασθένειες που σκοτώνουν. 7 εκατομμύρια άνθρωποι πέρσι πεθάναν από υπέρταση. Τα καρδιαγγειακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Και αν πάτε σε έναν γιατρό, η απόφραξη που γίνεται στις αρτηρίες λόγω της οξυντωμένης χοληστερίνης δεν γίνεται από ακτινίδιο. Εγώ δεν έχω δει κανένα να τρώει ακτινίδια και να γεμίζει χοληστερίνη μέσα τα αγγεία του. Το πουρί, αθυρωματική πλάκα όπως το λέμε. Δεν έχω δει κάποιον, επειδή τρώει πολλές μπανάνες, να παθαίνει μπανανεδιακό καρκίνο ή να παθαίνει ανανικό από τον πολύ ανανά. Ανανινική παχυσαρκία. Αλλά έχω δει ανθρώπους από αυτά που τρώνε από τα σκοτωμένα ζώα να εκφυλίζονται και να έχουμε μια σωρή ασθενειών που δεν υπάρχει αλλού. Δεν υπάρχει λοιπόν μία έρευνα σε όλο τον επιστημονικό κομμάτι που να λέει ότι η τάση κλίση προς τη φυτοφαγία δημιουργεί αυτές και αυτές τις ασθένειες. Υπάρχουν όμως χιλιάδες ερευνών. Το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου των ΗΠΑ και το Ίδρυμα για Έρευνα του Καρκίνου στις ΗΠΑ, δύο μεγάλοι οργανισμοί, εξέδωσαν πριν από μερικά χρόνια ένα πόνημα. Είναι 5.000 διδακτορικές διατριβές PhD, διατροφή, καρκίνος και εξέλιξη αυτού. Και το πόνημα, με απλά λόγια, είναι ότι όσο περισσότερο κάποιος καταναλώνει ζωικά προϊόντα, τόσο με έναν αλγόριθμο αυξάνει το ρίσκο κατά πολύ να νοσήσει από μία από τις πάρα πολλές εκφυλιστικές ασθένειες που σκοτώνουν τον άνθρωπο. Η ζωική πρωτεΐνη είναι το νούμερο ένα χημικό καρκινογόνο, χειρότερο και από τις ουσίες του τσιγάρου. Και ο μύθος ότι η ζωική πρωτεΐνη κάνει καλό είναι μύθος, δεν ισχύει και σε αυτό στέκομαι και δεν κάνω ούτε βήμα πίσω. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο όμως να θίξω και το εξής, ότι η τροφή δεν είναι απλά χημεία. Δεν είναι απλά η πρωτεΐνη, δεν είναι απλά τα αμινοξέα υδατάνθρακες. Η τροφή, όπως είπαμε, αναφέρθηκε προηγουμένως, περιέχει ένα μήνυμα. Και για μένα, προσωπικά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το αγαπημένο μου φαγητό είναι οι γίγαντες στο φούρνο. Φασόλια, που είναι και το εθνικό μας φαγητό στην Ελλάδα. Ήταν κάποτε, πριν εκφυλιστούμε και αμερικανοποιηθούμε και αποκτήσουμε και τις ασθένειες των Αμερικανών. Γιατί όμως τα φασόλια είναι το αγαπημένο μου φαγητό? Γιατί μικρός θυμόμαι στο χωριό που έμενα, η γιαγιά μας, η οποία δεν ζει πλέον, μας αγαπούσε όλα τα εγγόνια, μαγείρευε το φαγητό αυτό, και δεν ξέρω για κάποιο λόγο, επειδή μας μεγάλωσε αυτή η γερόντισσα όλους, μας έπαιρνε όλους έναν προς ένα τα εγγόνια εδώ στην αγκαλιά της, μας έσφυγε όμορφα καλά, μας φύλαγε και μας έλεγε «έλα αγόρι μου, φάτο, έλα γιαβρού μου», όπως λένε και οι Πόντιοι. Έλα και δοκίμασε το. Και εμείς, το θυμάμαι, κλείναμε τα μάτια και λέμε «Ω, τι ωραία που είναι η φασολάδα». Με άλλα λόγια, δεν είναι το φαγητό που μετράει.
είναι το μήνυμα που έχει το φάγητο. Οπότε εδώ στον εγκέφαλο υπάρχει μια σύναψη που είναι σύνδεση, νευροσυναπτικό πεδίο που λέει «Φασόλια ίσον η αγάπη της γιαγιάς». Αν το φαγητό δεν είναι συνδεδεμένο με μηνύματα ζωής, τότε ακόμα και μια φυτοφαγική διατροφή μπορεί να είναι ολέθρια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλη την εικόνα. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι φυτοφάγοι και όμως ασθενούν. Για ποιο λόγο? Γιατί το κοινό που ίσως βλέπει, θέτω το ερώτημα ενώπιος ενωπίου. Με ποιον διαλέγει ένας άνθρωπος να βγει έξω να γευματίσει? Με τον καλύτερο φίλο του ή με τον μεγαλύτερο εχθρό του? Έχετε κάτσει ποτέ αντίκρι με τον μεγαλύτερο εχθρό σας και να φάτε το πιο υγιεινό γεύμα να δείτε πώς σας κάθεται στο στομάχι? Δεν κατεβαίνει το φαγητό εδώ. Γιατί δεν κατεβαίνει? Γιατί κλείνει το στομάχι, γιατί γαστρικά υγρά δεν παράγονται, δεν παράγεται πεψινογόνο, πεψίνη, υδροχλωρικό οξύ, δεν παράγεται σερετονίνη, δεν παράγεται ντοπαμίνη. Το φαγητό είναι μήνυμα θανάτου. Αν λοιπόν δεν το αποσαφηνίσω αυτό, τότε έχω χάσει την μπάλα. Όταν εγώ όμως, όντας φυτοφάγος, απόλυτα φυτοφάγος, όταν παίρνω τον καρπό από το δέντρο, για μένα αυτός ο καρπός του δέντρου είναι ο καρπός της αγάπης κάποιου που έχει σχεδιάσει αυτό το φρούτο, αυτό το δημητριακό, αυτόν τον καρπό, για μένα σαν μια έκφραση αγάπης. Οπότε τρώγοντας εγώ αυτό το φαγητό, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Και το να είσαι ευγνώμων για αυτό το οποίο έχεις, είναι το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή και είναι το πιο ισχυρό μήνυμα ζωής. Σημασία έχει να είμαστε συνειδητοί σε αυτό που τρώμε. Να ευχαριστήσουμε τον οποιονδήποτε έχει συμβάλει, από τον πιο μικρό και ασήμαντο άνθρωπο ή σπόρο, μέχρι τον τελευταίο που μας σερβίρει το φαγητό, οπουδήποτε και να είναι αυτό, ή είμαστε στο σπίτι μας ή είμαστε κάπου έξω, με αποτέλεσμα να ανεβάζουμε και την ενέργεια την οποία θα καταναλώσουμε και θα συσσωρευτεί μέσα μας. Έχει πολύ σημασία η ευχαριστία, το να λέμε ευχαριστώ από την ώρα που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μέχρι το οτιδήποτε έχει έρθει σε εμάς. Και όχι μόνο φυτά, όχι μόνο της τροφής, αλλά ακόμη και το οτιδήποτε έχουμε πάνω μας, από ρούχο μέχρι το πιο μικρό αντικείμενο. Το Mama Care ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο. Αφορμή για να φτιάξουμε ένα vegan εστιατόριο ήταν η αγάπη που έχουμε και οι τέσσερις συνέτεροι πάνω στο βεγανισμό και στη χορτοφαγία. Είδαμε βασικά όλα τα benefits που έχουμε, όλα τα πλεονεκτήματα που απέκτησα ξαφνικά με όλο αυτόν τον τρόπο διατροφής. Είδα πώς ξαφνικά άλλαξε, πώς αισθανόμουν το ίδιο μου το σώμα. Έβλεπα μεγάλες διαφορές στην καθημερινότητά μου, στα επίπεδα ενέργειάς μου. Αισθανόμουν πολύ πιο χαρούμενος, δεν ήμουν τόσο χωμένος όσο πριν. Τώρα στην πορεία ουσιαστικά γνώρισα και τους υπόλοιπους συνέδρους, τα παιδιά που φτιάξαμε μαζί το μαγαζί. Εγώ ως αρχιτέκτονος στο επάγγελμα με προσεγγίσανε για να τους βοηθήσω στο σχεδιασμό του χώρου. Και όντας και σε μια διαδικασία που γνώριζα τη χορτοφαγία, μπήκα και εγώ συνέδρα σε αυτό το εγχείρημα. Επί το πλήσον, η μεσογειακή κουζίνα και η δικιά μας κουζίνα είναι χορτοφαγική κουζίνα. Αλλά κάπου έχει χαθεί πια στο σύγχρονο Έλληνα και στον κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό ότι το μόνο που έχει ελληνική κουζίνα είναι πίτα γύρος και μια Greek salad, μια ελληνική σαλάτα. Αλλά το αντίθετο ακριβώς. Η προσδοκική μας κουζίνα ήταν καθαρά χορτοφαγική κουζίνα. Δηλαδή το κρέας ήταν κάτι σπάνιο, ήταν μια φορά το μήνα και πολύ σας λέω. Οπότε ένας από βασικούς μου σκοπούς επίσης ήταν η αναβίωση της ελληνικής κουζίνας, δοσμένη βέβαια πια με επιρροές από Ασία και από Ινδία, γιατί και ο σεφ μας και συνεταιρός μας είναι και αυτός Ινδός, οπότε θα θέλαμε να δείξουμε και όλο αυτό το fusion μέσα σε αυτή την κουζίνα, δηλαδή πιάτα επηρεασμένα από Ασία με πρώτες ύλες κατασκευασμένες στην Ελλάδα. Άμα σε ενδιαφέρει ουσιαστικά και το ίδιο στο σώμα αλλά και τα κοινά, γενικότερα νομίζω πια είναι μονόδρομος. Σιγά σιγά βλέποντας και ουσιαστικά και το κόστος που έχει, το περιβαλλοντολογικό κόστος που έχει μια κρεατοφαγική δίαιτα, όσο ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει πια και έχει κάνει μια οικολογική συνείδηση, καταλάβει και πόσο επωφελεί και μια vegan δίαιτα στο περιβάλλον το ίδιο. Οπότε ναι, δεν είναι μια μόδα, αλλά είναι κάτι το οποίο πια θα γίνει κοινός τόπος.
κόσμος παλινωστείται από μια μάστιγα την οποία την έχουμε ονομάσει ο αυτοκράτορας όλων των ασθενειών και αλλιώς συζητούμε τον τίτλο «Επάρατη νόσος», φοβόμαστε ακόμα και το όνομα να προφέρουμε, και είναι ο καρκίνος. Υπάρχουν 8 διαφορετικές αιτιολογήσεις της καρκινογένεσης, το γιατί ξεκινάει αυτό, αρχής γεννωμένης από τα λεγόμενα καρκινογόνα. Καρκινογόνα είναι καταστάσεις, ουσίες οι οποίες εξωθούν τα υγιή κύτταρα να μεταμορφωθούν σε καρκινικά και τέτοιες ουσίες είναι οι αυξητικές ορμόνες και αυξητικές ορμόνες υπάρχουν δυστυχώς για μια ακόμα φορά στα ζωικά προϊόντα, κρέας και γαλακτοκομικά, ειδικά τα γαλακτοκομικά και ειδικά το γάλα της αγελάδας περιέχει στη φυσική του μορφή, θα πρέπει να το τονίσω αυτό, την υπεξεργασμένη, βιομηχανοποιημένη, ούτε καν την αγγίζω, είναι κόκκινη κάρτα ευθύς εξ αρχής. Το φυσιολογικότατο, αγνότατο γάλα της αγελάδας έχει 59 ενεργές ορμόνες και η πιο ισχυρή είναι η IGF-1, η οποία είναι πιο ισχυρή, ο πιο ισχυρός αυξητικός παράγοντας. Δυστυχώς η ιατρική χάνει τη μάχη με τον καρκίνο. Και όσο και να προσπαθούμε περισσότερα φάρμακα, με περισσότερη ακτινοβόληση, με περισσότερα χειρουργία και μεθόδους, δεν μπορούν να λύσουν, γιατί παράνοια είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις άλλα αποτελέσματα. Δυστυχώς τα μαθηματικά είναι απλά. Το 80 με 90% όλων των καρκίνων θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν οι άνθρωποι αλλάζαν τον τρόπο ζωής τους, τη διατροφή τους. Και εδώ τώρα είναι, μπορούμε να μηδιάσουμε και να πούμε. Όταν λέμε διατροφή, δεν νομίζω ένας ογκολόγος να λέει φάτε περισσότερο κρέας, αν και υπάρχουν τέτοιοι, πιέστε περισσότερα γαλακτοκομικά ή πιέστε αλκοόλ περισσότερο ή καπνίστε περισσότερο, αν και οι ίδιοι τους θα κάνουν. Και είναι λυπηρό να βλέπεις επιστήμονες που προάγουν την υγεία, οι ίδιοι να μην είναι ενίοχοι αυτών των οποίων θέλουν να διδάξουν. Όπως και να έχει, είναι αυτοκράτορας και ο καρκίνος δεν μπορεί να ξεγελαστεί από τις μεθόδους της επιστήμης, ούτε μπορεί να καταπολεμηθεί ως εχθρός, γιατί δεν είναι εχθρός μας, είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο έχει μεταμορφωθεί, έχει μετελεχθεί και έχει αλλάξει προσωπικότητά του. Για να αλλάξει προσωπικότητα και χαρακτήρα λοιπόν το καρκινικό κύτταρο, πρέπει να αλλάξει το σήμα το οποίο έρχεται, το οποίο το έχει μεταμορφώσει. Για να αλλάξει το σήμα πρέπει σε αυτό το σώμα και σε αυτή την ψυχή τα μηνύματα του θανάτου, τα μηνύματα του σκότους να πάψουν και μηνύματα ζωής, αληθινής ζωής και ομορφ και αλήθειας να φέρουν σε πλεισμονή και σε κορεσμό, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτόν τον άνθρωπο. The cooked meat carcinogens implicated in promoting the initiation, growth, and spread of breast cancer may also increase the risk of prostate cancer. The mechanism through which the consumption of well-done meat may increase prostate cancer risk is via the release of mutagenic compounds during cooking. The heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons are chemicals formed when the muscles of mammals, fish, or birds are cooked by high-temperature methods such as pan-frying or barbecuing. And in chicken, we just found out the temperature doesn't have to be that high. Just baking at about 350 for 15 minutes leads to significant production of heterocyclic amines, including FIP. So it's not just frying and grilling, barbecuing. These cooked meat carcinogens have also recently been associated with increased risk of kidney cancer, colon cancer, lung cancer, and pancreatic cancer, which is not a cancer we want to get. Δυστυχώς βιώνουμε αυτόν τον εξαφανισμό, αυτή τη γενοκτονία του ανθρώπινου είδους και το κάνουμε με τα μαχαίρια, με τα πυρούνια μας, το κάνουμε με τη δική μας επιλογή και απόφαση και τις περισσότερες φορές, όχι όλες, οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα, η ιατρική κοινότητα, κλασική και πολλές φορές εναλλακτική, είναι στο πλευρό αυτό, στο να συνηγορεί στην επίσπευση και επιτάχυση της θανατοποίησης του ανθρώπινου γένους. Ο Δ. Μέγκελε, ο Δ. Θάνατος, όπως
το ονομάζανε στο Auschwitz, έλεγε ότι όσο περισσότερα σας κάνουμε εμείς με τις λευκές ποδιές, τόσο λιγότερο πιστεύετε ότι σας το κάνουμε. Γιατί ο άνθρωπος σκέφτεται, δεν είναι τον κάποιος που έχει σπουδάσει την πιο εξανθρωπισμένη επιστήμη να θέλει το κακό μου. Σίγουρα το καλό μου θέλει. Και δεν εννοώ ότι υπάρχει κάποια συνωμοσιολογία και ότι η επιστημονική κοινότητα θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε από ημιμάθεια, είτε επειδή είναι αδαείς. Ο κύριος Κρεμαστενός, επιφανής καρδιολόγος, στο βιβλίο του «Μπορούμε να νικήσουμε τις καρδιοπάθειες» περιγράφει για τον τζαρλατανισμό, την ημιμάθεια και την κερδοσκοπία των γιατρών για τα καρδιολογικά, αλλά αυτό ισχύει παντού. Και στον καρκίνο είναι μεγάλη μπάζα, γιατί πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ο ετήσιος τζίρος από τις χημειοθεραπείες. Τα χειρουργία δεν τα λογαριάζουμε ή τις ακτινοβολίες. Δυστυχώς θεωρούμε δεδομένο ότι θα ζούμε την επόμενη στιγμή, ενώ τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό έχουμε μόνο το σήμερα, και επειδή το χθες δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και επειδή το αύριο δεν το γνωρίζουμε, καλό είναι να ζήσουμε με πληρότητα, με ομορφιά και αγάπη το σήμερα. Όπως και να έχει, τα καλά νέα είναι ότι ο καρκίνος μπορεί και είναι σε θέση να αναστραφεί, και ο δικός μας ρόλος εδώ είναι να το δείχνουμε με ήθος, με πάθος, χωρίς φόβο, με ζήλο, με ζέση, με χαρά, ειλικρίνεια και αγάπη. Το app Κυταρική Θρέψη ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει καθημερινή υγιεινή διατροφή στον απλό κόσμο. Αυτή η διατροφή οδήγησε σε να γίνουμε ένα κατάστημα είτε vegetarian ή vegan. Έχουμε προϊόντα τα οποία είναι εύκολης αφομοίωσης από τον οργανισμό και δεν τον ταλαιπωρούν ούτε τον κουράζουν κατά τη διάρκεια της πέψης. Αυτές οι τροφές είναι κυρίως φρούτα, λαχανικά, είναι φυσική χυμή, ομίξη ρή καρπή και κάποια snacks τα οποία δεν περιλαμβάνουν προϊόντα ζάχαρης, ζωικά λιπαρά, φυτικά έλαια, μαργαρίνες κτλ. Αν όλο αυτό το συνδυάσεις, τότε σίγουρα κάποιος μπορεί να μας χαρακτηρίσει σε ένα κατάστημα vegetarian ή vegan. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί και θέλει πλέον να αρχίζει να στραφεί σε έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Στο κατάστημά μας προσφέρουμε προϊόντα άμεσης ενέργειας και γι' αυτό το έχουμε ονομάσει και κυταρική θρέψη. Δηλαδή προϊόντα τα οποία θα σου δώσουν γρήγορα την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεσαι. Το ανθρώπινο είδος κάποια στιγμή έκανε την επιλογή να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες για να μπορέσει να επιβιώσει. Και καλά έκανε. Νομίζουμε ότι ήρθε πάλι η εποχή στην οποία πρέπει να στραφεί σε ένα διαφορετικό τύπου διατροφής. Έχουμε ένα όνειρο στην ΑΠ, να γίνουμε ο πιο υγιής λαός του κόσμου, αλλά και να το μεταδώσουμε στους υπόλοιπους λαούς ως κληρονομιά. Γι' αυτό και το μότο μας είναι «Αγαπάμε τη ζωή». Στην Αγιουρβέδα υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει «Εάν θέλεις να δεις πώς ήταν η τροφή σου χθες, κοίτα το σώμα σου πώς είναι σήμερα. Αν θέλεις να δεις πώς θα είναι το σώμα σου αύριο, κοίτα την τροφή που τρως σήμερα». Ο δυτικός τρόπος ζωής, έτσι όπως έχει καταντήσει σήμερα, καθιστά πολύ δύσκολη την οποιαδήποτε απορρόφηση όλων αυτών των βιταμινών οι οποίες χρειάζεται το σώμα μας. Λόγω στρες, λόγω ψυχολογίας, λόγω εσωτερικών συγκρούσεων. Ότι κάποιος μπορεί να έχει μια χορτοφαγική διατροφή δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιος να έχει κόψει τα ζωικά παράγωγα και βέβαια τις άμεσες ζωικές τροφές όπως το κρέας, αλλά να τρώει τηγανιτές πατάτες με ασύστολο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια με αυτά τα τρανς λιπαρά που λέμε, η υγεία του οργανισμού να μην έχει, παρόλο που δεν υπάρχουν ζωικά προϊόντα μέσα, να μην έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και την αντίστοιχη ευεργετική δράση. Το πιο σημαντικό κομμάτι που είναι, θεωρώ, ακρογωνιαίος λίθος επάνω σε αυτό, επάνω στο θέμα διατροφή δηλαδή, και αυτό είναι το πόσο θα φάμε. Και αυτό είναι μία συνάρτηση ύψους, βάρους
και κατά πόσο ενεργητικοί είμαστε σε μία ημέρα. Την επόμενη φορά που θα πάμε κάπου να φάμε, θα σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτό το πιατάκι, ας πούμε, που θεωρητικά είναι το στομάχι μας, ας το πούμε έτσι, ότι μέσα σε αυτό το μικρό χώρο θα πρέπει να βάλουμε ποιοτικά πράγματα. Γιατί δεν πάμε με την ποσότητα. Είναι λίγο αυτό που μπορούμε να φάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο σημαντικό πράγμα να ξεκινά κάποιος σκεπτόμενος πώς να βελτιώσει τη διατροφή του είναι το πόσο μπορεί να κάψει το σώμα μου. Και από εκεί και πέρα να αρχίσει να ασχολείται με την ποιότητα της τροφής του, ότι θα πρέπει να είναι θρεπτική, θα πρέπει οπωσδήποτε να του δίνει χαρά βέβαια και να τον χορταίνει. Ασχολούμαι με τη χορτοφαγική κουζίνα περίπου τα τελευταία 10 χρόνια. Ο λόγος που ασχολήθηκα αποκλειστικά με τη χορτοφαγική κουζίνα είναι γιατί και εγώ δεν τρώω κρέας, οπότε σε κάποια φάση δεν μου φαίνεται σωστό να μαγειρεύω κρέας. Γι' αυτό και άλλαξα και τον τρόπο που μαγειρεύω. Το να μαγειρεύσει κάποιος στο σπίτι του χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη γνώση μαγειρικής χορτοφαγικά πιάτα δεν είναι πολύ δύσκολο. Αν σκεφτούμε ειδικά ότι εμείς που είμαστε Έλληνες και το 60% της διατροφής μας είναι χορτοφαγικές επιλογές, λαδερά πιάτα, σαλάτες, όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο. Τώρα, για να συνδυάσεις σωστά τα θρεπτικά συστατικά, καλό να έχεις και κάποιες γνώσεις περισσότερες, που είναι πολύ εύκολο να αποκτήσεις, αν κοιτάξεις να συνδυάσεις υδατάνθρακες, με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, όλα αυτά, και μπορείς να έχεις μια πλήρη διατροφή. Η vegan διατροφή είναι ήδη πολύ διάσημη στην Ευρώπη και στην Αμερική. Γενικά, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνει αυτή η τάση. Έρχεται και στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο σημείο που είναι, ας πούμε, η Αγγλία ή η Γερμανία. Αλλά σίγουρα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πάρα πολύ περισσότεροι οι vegans στη χώρα μας και πολύ περισσότερα και τα μέρη που θα πουλάνε χορτοφαγικό φαγητό. Ακόμα και τα εστιατόρια που πουλάνε τα πάντα θα έχουν vegan επιλογές. Τα ζευγαριστή αφήσεις ξεκίνησαν πριν από 7 χρόνια, σε μια εποχή που τα ζευγαριστή είχαν ταυτίσει τα προϊόντα τους με το έτοιμο μείγμα. Πάτησε σε 3 πυλώνες και έκανε μια νεοτερίστικη πρόταση στην αγορά. Ο πρώτος πυλώνας είναι ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου χημικά, καθόλου συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσεις, διοικητικές ύλες, τεχνητά αρώματα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ αγνές πρώτες ύλες. Κατά κύριο λόγο είναι βιολογικές, αλλά μας ενδιαφέρει το αγνό. Οι πρώτοι ύλοι να είναι αγνοί. Βιολογικό αλεύρι, βιολογικό γάλα, κατέργαστο βιολογικό κακάο. Φανταστείτε βιολογική βανίλια, ακόμα και τη βανίλια τη φυσική, βιολογική. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με το ότι είναι πάρα πολύ αγνές οι πρώτες ύλες, αλλά και πολύ καλά διαχειρίσιμες. Δηλαδή, βιολογικό γάλα σαν βάση του γλυκού και του παγωτού και όχι κρέμα γάλακτος. Ελαιόλαδο που μπορούμε και όχι βούτυρο. Ζάχαρη καστανή, αλλά πάρα πολύ λίγη, όχι λευκή. Και επειδή λείπουν τα λιπαρά, εκεί έρχομαστε να προσθέσουμε φυτικές πρώτες ύλες, πάρα πολύ αγνές. Η φυσική βανίλια θα μας δώσει γεύση, το ξύσμα λεμονιού θα μας δώσει γεύση, όχι η εσάνς. Ο κόσμος το ένιωσε αυτό, δοκίμασε να έρκεψε το γλυκό, ελαφρύ γλυκό, και ακριβώς εκεί έρχεται και λέει, σαν ανάγκη, μπορούμε να έχουμε ένα προϊόν από το φύσι, το οποίο να μην έχει ζάχαρη, να έχει χαμηλά λιπαρά, να μην έχει αλεύρι, να μην έχει λακτόζη. Ένα άτομο με αλλεργίες να μπορεί να το προσεγγίσει. Εκεί συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου οι οποίοι θέλουν για λόγους υγείας κάτι που να μην έχει ζωικά λιπαρά, ένα προϊόν να μην έχει ζωικά λιπαρά. Μια πολύ μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας όμως που δεν θέλανε ζωικά λιπαρά από άποψη, από επίθεση. Ακριβώς εκεί ξεκίνησε ένα project διατροφής με προϊόντα καθημερινότητας σε πρώτη φάση, κουλουράκια, κέικ, καθόλου ζωικά λιπαρά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια γκάμα προϊόντων, ακόμα και παγωτά, ακόμα και πάστες, τα οποία δεν έχουν καθόλου ζωικά λιπαρά, ταυτόχρονα δεν έχουν και ζάχαρη. Ένα συνδυασμό πραγμάτων. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολύ ελαφρύ, αλλά πολύ εύγευστη. Αυτό που μας ενδιέφερε είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι που επιμένουν στα φυτικά δεν είναι ακραίοι, είναι άνθρωποι δίπλα μας και έχουν την ανάγκη και πρέπει να δοκιμάσουν κάτι όμορφο. Τα τελευταία χρόνια αναδύεται σιγά σιγά η οικολογική λογοτεχνία. Μέρος της είναι και η λεγόμενη vegan λογοτεχνία, η οποία παραπέμπει στο μεγάλο ζήτημα της σχέσης μας με τα ζώα και γενικά με την αισθανόμενη ζωή. Έγραψα λοιπόν μια νουβέλα με τίτλο «Επαναστάτης της φακής»,
η οποία είναι το πρώτο βιβλίο vegan λογοτεχνία στην Ελλάδα, για να ανοίξω και στη λογοτεχνία τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η βασική ιστορία του βιβλίου είναι αυτή τη επίγνωση, του πόσο άδικα φερόμαστε στα ζώα μέσα από τι συνήθειε που μα επιβάλλονται από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Και εν συνεχεία είναι μια ιστορία μεταμόρφωση και επανασύνδεση, όπου ο κεντρικό ήρωα συνειδητοποιεί την ανάγκη τη ειρηνική επανάσταση στι καθημερινέ του συνήθειε. Πρώτα και κύρια στη διατροφή, η οποία γίνεται ειρηνική και ανέμακτη, γιατί δεν περιλαμβάνει ζώα ή ζωικά συστατικά. Most people eat dairy products 3 times a day. I mean, you can't even get a sandwich anymore without cheese. People put cheese and meat on salads too. And by the way, if you're eating a salad with meat and cheese on it, it's not a salad. Stop that shit. It's a sandwich without the bread, all chopped up in little pieces put inside of a bowl. Spare me the chicken salad, tuna salad crap. A salad is comprised of vegetables and plant products only. Most people can't even fathom one meal, let alone one day or a lifetime without cheese. So, we have all these animal products coming into our diets for breakfast, lunch, and dinner every single day without exception. Snacks too. Did you ever wonder why nearly every other commercial on TV has something to do with pills and illnesses? And why our parents and grandparents have to take multivitamins every day? And why there's a drugstore, on every street corner pushing vitamins and pharmaceuticals on everybody. Άλλος ένας μύθος ο οποίος υπάρχει είναι για τους κοινόδοντες. Επουδενή οι κοινόδοντες μας δεν προορίζονται για να τρώμε κρέας, αλλά για να μπορούμε να σκίζουμε τη σάρκα των φρούτων και να μπορούμε να αποφλοιώνουμε τους ξηρούς καρπούς. Όπως και το πεπτικό μας σύστημα δεν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορεί να αφομοιώσει εύκολα το κρέας, επειδή το μήκος του εντέρου μας είναι τόσο μεγάλο ώστε μέχρι να φτάσει στην διαδικασία της αποσύνθεσης έχει ήδη σαπίσει μέσα μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τις οποιασδήποτε νόσους περισσότερο στο εντερικό μας σύστημα. Οπότε ο ισχυρισμός ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να τρώει κρέας, αυτό γινόταν μόνο σε χιλιάδες χρόνια πριν, όπου δεν υπήρχε η κατάλληλη τροφή ή ήταν τα μέρη τέτοια τα οποία δεν μπορούσαν να τραφούν με οποιοδήποτε άλλο καρπό, και βέβαια η μόνη πηγή τροφής ήταν τα ζώα. Δεν ζούμε όμως στην παλαιολιθική εποχή, δεν ζούμε ούτε σε χωριά να είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε κάποια ζώα για να τρώμε τα παραγωγά τους. Ζούμε στην πόλη, ζούμε στο δυτικό πολιτισμό, όπου έχουμε πληθώρα τροφών, όπου έχουμε το λιγότερο κακό και στα ζώα και στο γενικό σύνολο του συστήματος του οποίου ζούμε. How in the world is a liquid? That oozes out of a cow's udder, a secretion that's loaded with pus that drips from an animal's body. How is this not considered gross? Oh, and let me tell you about the pus in the cow's milk. It'd be my pleasure. When you hook machines up to the udders of cows 3 times a day to suck them dry, those machines cause massive amounts of infections and irritations on the inside and outside of the udder. Then when you add all the bovine growth hormone, and all the genetic engineering that's been done to a cow's body to make sure she produces huge amounts of milk, which always leads to another infection, the machine doesn't know what not to suck out. Pus and mucus and infections right into the milk. And yes, milk is pasteurized. But exactly when did pasteurization become a removal process? Last time I checked, it was a sanitation process, meaning you're only sanitizing pus. And if you want to look this up online, well, you don't think the dairy industry would ever use the word pus when they write about this problem in their own trade journals, do you? Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien.
toute racine. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère. Une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois. Please tell us about some issues related to the milk industry that people should know. The dairy industry is based on violence focused on mothers and babies. It's basically imprisoning mothers, and unfortunately impregnating them. And after 9 months, after they give birth to a little calf, in every case, whether it's an organic dairy or not, that baby is stolen from the mother, the milk is stolen, and the mother cow is then impregnated again against her will. And so she's pregnant and lactating simultaneously, which breaks down the health of any female mammal very quickly. And so after the next baby is born, that baby is stolen, and these babies are always killed, either immediately because they don't want to feed a calf if they're not going to get any money, or for veal, or one out of the 4 or 5 calves that she has in her life will be used to replace her as a slave on the dairy. And so when, even though she would normally live to be about 25 years old, she's killed at the age of about 5 or maybe 6, because now her body is broken down. She's been giving birth to so many babies so quickly and giving so much milk that it's not worth it to feed her. So they'll have a young calf, one of her daughters, replace her. And so we don't know about this. And in fact, many people don't even understand that cows don't just give milk, that we have to impregnate them and steal their babies, and then we steal their milk from them. And I've heard myself the cries of mother cows bellowing and crying and screaming, really is what it sounds like, through the whole night, the entire night, because their babies have been stolen. They're heartbroken. And also the calves are heartbroken that they've been stolen from their mothers and that they will be killed. And so there's a lot of violence in the dairy industry, in cheese, in yogurt, in milk, in ice cream, and so forth, and misery and terror and fear and pain. And really it's the domination of the feminine, the sacred feminine dimension. So I think any one of us, whether we're men or women, and we would like to see more equality between men and women and more harmony between men and women, we have to understand that the dairy industry, like all animal agriculture, is violence toward the feminine. It's impregnating female animals, stealing their babies, and violence toward them sexually, sexual abuse of these animals is ongoing. And we're eating that, and we're feeding it to our children. So if we want to have a society without sexual violence, we have to start with questioning the violence that we're causing if we eat cheese or dairy products or eggs or any meat. It's all sexual violence. The females are confined, they're raped, their babies are stolen, and then we eat that and feed that to our children. So it's time to, I think, really to question this, to awaken out of this trance of just going along with what we've been told is okay, because it's causing terrible suffering to these cows, but it also causes terrible suffering to us and to our relationships. We will not be able to create a world of peace and harmony and equality and abundance if we steal all that away from these animals, which is what we're doing. Ah!
Why do you think people are so comfortable with animal cruelty, although they are informed about the violence that the animals suffer in the meat and dairy industry? I think the reason why people are comfortable eating animal foods, primarily it's because it's something we're used to. And every day from the time we're little infants, we're participating in meals where we're eating the flesh of animals that have been terribly abused, and drinking and eating dairy products, also animals that have been terribly abused. And everyone acts like it's fine, it's no problem. So we don't see the violence that's involved, and we're not connected to it, and so we become desensitized to the violence that we're causing and that we're also paying for and that we're also eating, that we're also feeding to our children and teaching them to feed it to their children and teaching them to feed it to their children. So it goes down through the generations, and we find that we have war, and we find that we have conflict between human beings, between men and women, between children and adults, between humans and animals. All these conflicts that we see and the domination and exploitation of other living beings is basically there because of the ongoing and relentless violence towards animals for food primarily, but other products also, like leather. So if we can move our lives toward more kindness and compassion for animals, we will be able to see the violence that right now it's hard to see because it's common, it's ordinary. Everyone engages in it, so it's invisible. But once we stop and we take a look, we see it, and it's very shocking. There's a terrible amount of violence, you know, in our food, in all of our food. If it's an animal-based food, there's always violence. There's always stealing milk, stealing eggs, stealing the lives of animals, stealing their purposes, imprisoning them, killing them. Impregnating them against their will on rape racks, on devices to hold them, stealing their babies. It's all violence. Everything is violence. And it also does violence to us, to our sensitivity, to our health, to our self-respect and self-confidence. Η αγάπη λοιπόν προς τα ζώα και προς τη φύση, στο οποίο κομμάτι και τμήμα είμαστε εμείς αναπόσπαστο, και προσέξτε, δεν είμαστε οι κυρίαρχοι της φύσης, ούτε είμαστε τα ανώτερα όντα, είμαστε μέρος της φύσης, και τα ζώα στη φύση είναι, δεν είναι κατώτερα είδη, είναι άλλα έθνη, αν μπορώ να το πω έτσι, τα οποία ζουν δεμένα στο χώρο και το χρόνο με εμάς, που έχουν ιδιότητες και ταλέντα και χαρίσματα που εμείς τα χάσαμε μέσα στη ζωή. Μια νυχτερίδα είναι τυφλή και με ηχοεντοπισμό μπορεί στον αέρα στα 2 χιλιόμετρα να εντοπίσει ένα ζωήφιο που πετάει. Έχουν τέτοιες ιδιότητες, ικανότητες, τα θηλαστικά που είναι στη θάλασσα όπως τα δελφίνια, οι φάλαινες μπορούν να επικοινωνήσουν με το σόναρ χιλιόμετρα μακριά. Δέστε μια γαζέλα, δέστε μια αντιλόπη, δέστε όταν πετάει ο αετός και πιάνει τα θερμικά στον ουρανό, είναι ένα μεγαλείο να το παρατηρείς. Και σε συνθήκες τελειότητας και ιδανικές, ιδεαλιστικές συνθήκες, θα μπορούσαν και μπορούν να είναι οι καλύτεροι μας φίλοι, για να μας συντροφεύουν και να μορφαίνουν τη ζωή μας, όπως και να φροντίζουν τη γη. Ξεκίνησα τη χορτοφαγία από πολύ μικρή εγώ, τα 12, έχοντας κάνει το παιδί και ξεκινώντας τις στέρεες τροφές στο παιδί, διότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται στη βρώση κρέατος. Δηλαδή δεν το ήθελε για κανένα λόγο. Από εκεί και έπειτα έκανα μια έρευνα μόνη μου, είδα ότι ένα παιδί δεν χρειάζεται κρέας, δεν χρειάζεται γαλακτοκομικά, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από φυσικές πηγές φαγητού. Και ξεκινήσαμε να γίνουμε vegan. Και οι δικοί μας άνθρωποι κατανόησαν το καλό της διατροφής αυτής και δεν ακούσαμε κάποιο κακό σχόλιο από εκεί και έπειτα. Αλλά είδα και εγώ διαφορά και στο παιδί και σε μένα και γενικότερα ότι είναι ένας καλός τρόπος, πιο ποιοτικός και πιο σωστός προς τους συνανθρώπους μας, προς τα ζώα, προς όλα. Έχουμε μια ομάδα στην οποία κάνουμε γιόγκα. Κάνουμε γιόγκα για καλό σκοπό. Κάνουμε γιόγκα και μαζεύουμε χρήματα για φάρμακα ζώων, για τροφές ζώων ή οτιδήποτε άλλο χρειάζονται κάποια ζώα τα οποία είναι αδέσποτα.
Γιόγκα κάνω από τα 16, ξεκίνησε ως αθλητικό κομμάτι καθαρά και φτάσαμε στο πνευματικό μέσω της χορτοφαγίας. Όπως βιβλία υποστηρίζουν, γιόγκα δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος, πρέπει να είναι χορτοφάγος για να έρθει το πνεύμα με το σώμα σε μια σταθερή ισορροπία ώστε να γίνει κατάλληλη δουλειά πάνω στη γιόγκα. Άλλωστε και η φιλοσοφία της γιόγκα λέει ότι αν σκοτώσεις ένα ζώο, είναι σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι είναι το πώς δίνουμε στα παιδιά μας την πληροφορία για το φαγητό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν η μητέρα ή ο πατέρας ή ο άνθρωπος του σπιτιού λέει στο μικρό παιδάκι «Έλα να φάμε, έχουμε αρνάκι στο φούρνο με πατάτες». Εκείνη την ώρα τι πιστεύετε ότι ακούει, τι πιστεύετε ότι καταλαβαίνει. Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω, εάν ακούσω, δω και αισθανθώ με τα μάτια του μικρού παιδιού, είναι ότι μία ιστορία σαν του marketing. Ότι κοιτάνε με κάποιο τρόπο να μου δημιουργήσουν μία εικόνα, ένα συνέστημα για να έχουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν. Αυτό ακριβώς γίνεται και με το παιδάκι. Το παιδάκι όταν ακούει «Έλα να φάμε, έχουμε αρνάκι», εκείνη τη στιγμή σκέφτεται, ότι νιώθει μάλλον, και σκέφτεται την εικόνα ενός μικρού αρνιού, ένα ζωάκι δηλαδή. Και νιώθει ένα πολύ ωραίο συνέστημα και κάνει να πάει και προς τα εκεί, γιατί αμέσως βγαίνει θετική του πλευρά προς αυτό. Στη συνέχεια ακούει «Στο φούρνο με πατάτες». Εκεί το παιδάκι παγώνει και έρχεται κατά κάποιο τρόπο προς τα πίσω, αλλά είναι πολύ μικρό παιδάκι, δεν έχει δεδομένα, δεν έχει πληροφορίες για να κάνει συνδυασμούς, συνειρμούς και να βγάλει συμπέρασμα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο απ' τη μια δεν το καταλαβαίνει και απ' την άλλη είναι πληροφορία που του δίνεται από το δικό του άνθρωπο, δηλαδή του δίνεται από τη μαμά του, τον μπαμπά του, αυτόν που εμπιστεύεται. Συνεπώς κρατάει μέσα του αυτό που δεν καταλαβαίνει και προχωράει στο να φάει αυτό που του δίνουνε. Αυτό όμως που κρατάει μέσα του, αυτό το κουβάρι, το μπερδεμένο κατά μία έννοια, με τα χρόνια γίνεται ένα είδος εσωτερικής σύγκρουσης, το οποίο ή κάποια στιγμή θα το καταλάβει, θα κάνει αλλαγή διατροφής ή τέλος πάντων θα το χειριστεί με το δικό του τρόπο, ή αν δεν το χειριστεί και συνεχίσει να το διατηρεί σαν μια εσωτερική σύγκρουση, τότε αυτό από μόνο του θα λυθεί, δημιουργώντας στην εσωτερική σύγκρουση ένα πρόβλημα, πιθανότατα υγείας ή κάποιο άλλο πρόβλημα σοβαρό, για να αναγκαστεί το άτομο να φέρει στην επιφάνεια όλο αυτό και να το λύσει. Η σφαγή των ζώων και το να μου δείξει κάποιος ένα αιματοβαμμένο πλάνο ή κάτι το οποίο εννοείται το ότι είναι αποκρουστικό. Από μικρός έχω μάθει, για παράδειγμα στο κρεοπωλείο που πήγαινα με τη μητέρα μου, να έχω συνηθίσει με αυτή την ιδέα. Το καλύτερο για μένα είναι να προωθήσω την αντίληψη των ζώων. Να δείξω το ότι ένα εμβιόν δεν υπάρχει νοημοσύνη σε οποιοδήποτε εμβιόν, ακόμη και στα φυτά. Κάποιος, το ότι τρώει μια χορτοφαγική διατροφή δεν σημαίνει ότι δεν γεμίζει τοξίνες. Ο τρόπος προώθησης, ας πούμε, μια σωστής και ηθικής τροφής έχει σαν αποτέλεσμα και ο δογματισμός έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων τοξινών στο σώμα, με αποτέλεσμα το κλασικό ερώτημα που λέμε όταν ακούσουμε κάποιος ότι έχει νοσήσει, μα πώς γίνεται να έχει νοσήσει αφού είχε μια καλή διατροφή, έτρωγε βιολογικά, είχε μια πολύ ισορροπημένη καθημερινότητα σε εισαγωγικά. Γιατί πολύ απλά δεν είναι μόνο το τι τρώω, αλλά και πώς συμπεριφέρομαι στον συνάνθρωπό μου. Είμαστε στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε μια πολύ ιδιαίτερη και γεμάτη φορτίο ιστορικό και φυσιολατρικό περιοχή της Αττικής, της Αθήνας μας, για να πραγματοποιήσουμε μία από τις μηνιαίες συναντήσεις που κάνουμε εδώ και 2,5-3 χρόνια για την ειρηνική διατροφή. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν μια τέτοια διατροφή ειρήνευσης
Εν τέλει, οδηγούνται στο να έχουν πολύ πιο γαλήνια και μεθοδευμένη σκέψη, έχουν χιούμορ στη ζωή τους και αποδέχονται τις τυχόν αναποδιές, έχουν πολύ πιο στρογγυλή ή ήρεμη κίνηση, κοιμώνται καλύτερα, ξυπνούν καλύτερα και γενικά είναι πολύ πιο αποδοτικοί στη διάρκεια της ημέρας. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις, τα έργα και τα προγράμματα αυτά, στοχεύουμε στο να ανοίξουν οι καρδιές, να συνδεθούμε εμείς οι άνθρωποι, να διευκολύνουμε στη μετάβαση τους ανθρώπους και μάλιστα τις μαμάδες και τις οικογένειες, ώστε να γνωρίζουν και να έχουν ιδέες, γνώση, εμπειρία στο τι θα μαγειρεύουν καθημερινά στις οικογένειές και στα παιδιά τους. Να έρθουμε σε άνθρωποι πιο κοντά για να αντιμετωπίσουμε κάποιους μύθους και ψεύδι τα οποία υπάρχουν για να υπηρετήσουν συμφέροντα και μάλιστα μεγάλα συμφέροντα. Και βέβαια το σημαντικό, να τιμήσουμε τον εαυτό μας μέσα από τις αξίες που θα τιμήσουμε εμείς οι ίδιοι, τιμώντας πρώτη-πρώτη αξία την ίδια τη ζωή. Γιατί όσοι έχουμε ασχοληθεί και όσοι έχουμε μελετήσει το κομμάτι της διατροφής, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πόσο θάνατος, βία, βασανιστήρια υπάρχουν σε ζώα, σε αισθανόμενα όντα με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη Γη και καλούμαστε να τον μοιραστούμε τον πλανήτη Γη. Χωρίς αυτά ο πλανήτης μας θα ήταν κακάσχημος. Όπως επίσης και να βοηθήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε τέτοιους χώρους και συμβάλλουν σε βασανιστήρια, σε σφαγή, σε θανάτους ζώων, οι οποίοι επίσης υποφέρουν και οι οποίοι επίσης χάνουν τον εαυτό τους. Eat what comes from the earth, what the ground pushes up and what the trees drop down and give us. Every single vitamin, mineral, and nutrient that exists, protein, calcium, iron, potassium, all the B vitamins, they have an original source and it ain't the animals. I know you're aware that people eat animals after the animals have already eaten things that come from the earth. People eat cows after the cows have eaten up all the grass, some of the soil, then we ship them off to a feedlot and we feed them most of our corn, wheat, oats and soy. Then we take even more of the corn, the wheat, the oats and the soy. We shove it down the throats of pigs, chickens and turkeys. Stop filtering your nutrients through someone else's body. It's irrational. Go to those sources directly. Fruits, vegetables, nuts, seeds, grains, legumes like lentils. These things cannot harm you, cannot cause a disease, and most importantly, they never intentionally harm anyone else in the process. Where does everybody think diseases come from? Broccoli? Asparagus? Blueberries? Strawberries? Peaches? Nectarines? Grapes? Bananas? Avocados? Onions? Tomatoes? Cucumbers? And I'm well aware that many other factors can lead to a disease. Stress is an absolute killer. So is lack of exercise and lack of sleep and excessive amounts of empty, refined carbohydrates like white rice and white bread and sugar. But animal products, because of animal protein, remain the main cause of every major disease. Οι αυξημένες ανάγκες της κτηνοτροφίας οδηγούν καθημερινά στην αποψήλωση χιλιάδων στρεμμάτων τροπικών δασών για τη δημιουργία νέων χώρων βόσκησης και καλλιεργήσιμης γης. Η υπερβόσκηση σε συνδυασμό με την αποψήλωση των δασών υποβαθμίζουν την ποιότητα του εδάφους, οδηγώντας τη διάβρωσή του και την ερημοποίηση χιλιάδων στρεμμάτων γης που φυσιολογικά θα μπορούσαν να είναι καλυμμένα από καταπράσινα δάση. Το 91% της αποψήλωσης του Αμαζονίου γίνεται για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. 110 είδη ζώων και εντόμων εξαφανίζονται κάθε μέρα από την καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Εγώ, ενώ σπούδαζα πάνω στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 4-5 χρόνια πριν, ενώ ήδη είχαν βγει άλλα 4 χρόνια πριν από τα Ηνωμένα Έθνη έρευνες που λέγανε ότι οι κρεατοβιομηχανίες παράγουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι χρήση των αυτοκινήτων, ξεκάθαρα, εντάξει, με τίτλο αυτό το θέμα. Και υπήρχαν ήδη επίσης επιστημονικές έρευνες από το 2009 που στηρίζανε με νούμερα πόσο επηρεάζουν αυτές οι βιομηχανίες παραγωγής κρεάτων στην αποψήλωση του Αμαζονίου και το λιώσιμο των πάγων. Γιατί επί δύο ολόκληρα εξάμηνα σε δύο διαφορετικές χώρες που το σπούδασα κιόλας, κανένας δεν ανέφερε τίποτα από αυτά. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι
το οποίο θεωρείται έγκλημα για μένα ηθικά. Και όλη αυτή η σιωπή από τις οργανώσεις και από τους πανεπιστημιακούς είναι μια σιωπή που κάνει πολύ φασαρία στο δικό μου τον τρόπο σκέψης. Σήμερα το 45% του πλανήτη χρησιμοποιείται για βοσκοτόπια. Εξαιτίας της κτηνοτροφίας έχει ρημοποιηθεί το 1/3 του εδάφους της γης. Η έκταση γης που απαιτείται για να τραφεί ένας άνθρωπος φυτοφάγος ετησίως είναι 674 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για κάποιον που τρέφεται με κρέας είναι 18 φορές περισσότερη. Το 1/3 του πόσιμου νερού στον πλανήτη χρησιμοποιείται για την παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών. Επίσης, η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 65% των παγκόσμιων εκπομπών υποξιδίου του αζότου. And let me mention something quickly about the environment and world hunger. Because a lot of people keep telling me that they care more about humans than animals, so they can never become vegan. As if eating some tofu today instead of a hamburger is going to mess up your human rights activities for the day. This is especially puzzling to me in many ways, but mainly because meat, dairy, and egg-eating societies are the main cause of world hunger, as they continuously feed 50% of the world's crops. Back to the 60 billion land animals that we kill in the meat, dairy, and egg industries every year, and the tens of billions of marine animals that we kill on fish farms every year, instead of using those crops to feed 7.5 billion people. You can do the math on this one yourself. You don't have to be Einstein to figure out this equation. Every 2 to 3 seconds, some human on this planet dies from starvation. That's a fact. Here's another fact. Chickens, turkeys, pigs, and cows, they never miss a meal. Είναι μεταξύ ενός είδους προς ένα άλλο είδος, όπως είναι ο άνθρωπος προς τα ζώα, σχετίζεται με μία στρεβλή, κατά τη γνώμη μου, ιεράρχηση της σημαντικότητας του ανθρώπου απέναντι στα υπόλοιπα πλάσματα της γης. Το ίδιο γίνεται και από ένα λαό προς έναν άλλο λαό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι το πρόσφατο παράδειγμα με την ελληνική κρίση και την κρίση στο Νότο, που ξαφνικά ο Νότος έγιναμε pigs, γουρούνια. Το να κάνουμε τους ανθρώπους να μοιάζουμε τα ζώα έχει βοηθήσει πάρα πολύ κατά καιρούς σε οποιοδήποτε έγκλημα σχεδιάζεται απέναντι από ένα λαό προς έναν άλλο λαό ή από μία ομάδα ανθρώπων προς μία άλλη ομάδα ανθρώπων. Κάποιος είχε πει ότι καμία αλήθεια δεν εδραιώθηκε επειδή απλά οι άλλοι την κατάλαβαν. Δηλαδή, αν πρεσβεύω κάτι που είναι αλήθεια, δεν εδραιώνεται επειδή εσείς το καταλαβαίνετε και το ενστερνίζεστε. Αλλά τι γίνεται, αυτοί που ήταν ενάντια στην αλήθεια που πρέσβευε το άτομο πεθάναν, και επειδή πεθάναν, σαν απόρρια ήρθα και πήρα εγώ την εξουσία. Το να προσπαθείς όμως να κηρύξεις αλήθεια, να πείσεις τους ανθρώπους για την αλήθεια, όταν οι εχθροί σου είναι παρεστώτες, κυνηγάς το ανέφικτο και το απίθανο και το απίστευτο. Και αυτό είναι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Τη στιγμή που εντός εισαγωγικών οι εχθροί είναι σε πλήρη ετοιμότητα και δράση και δύναμη με πλήρη φόρτο μάχης, έρχεται μια μικρή ομάδα, ένα πιστό υπόλοιπο και λέει όχι, εδώ είναι η αλήθεια, εδώ λάμπει το φως και πρέπει να έρθείτε εδώ. Και ο κόσμος που βλέπει θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση σε ποιο μέρος πρέπει να έρθει. Γιατί έχουμε μια μεγάλη διαμάχη. Το μέρος του θανάτου ή το μέρος της ζωής, του κακού ή του καλού, του φωτός ή του σκότους, του ψέματος ή της αλήθειας, της αγάπης ή του μίσους. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον άνθρωπο και μισείς τα ζώα που τα τρως. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τη ζωή και να είσαι ένας ψεύτης επίορκος την ώρα που πάνω στο θάνατο άλλων έμβιων όντων εσύ επιστηρίζεις και επιστηρίζεσαι. Και κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αναφερθήκαμε στην επιβίωση ισχυροτέρω. Τι αλαζονία και τι υπεροψία και υπερηφάνεια
να νομίζουν οι δυνατοί ότι μπορούν να εξουσιάζουν τους ασθενείς. Αν το σκεπτικό είναι ότι τα ζώα είναι κατώτερα από μας, άρα ασθενέστερα, γι' αυτό και εμείς θα κυριαρχούμε, γιατί αν το ζώο, παραδείγματος χάρη το ελάφι, είχε φωνή και φώναζε, γιατί φωνάζει, αν λοιπόν τρώω το ζώο γιατί είναι κατώτερο από μένα, το έχω θεωρήσει και ασθενέστερο, τι αλαζονία πραγματικά οι ισχυροί να εξουσιάζουν σαν δυνάτους. Δεν μπορούν να καταλάβουν, και εδώ απευθύνομαι και στους πολιτικούς, κομματικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς και άλλους ηγέτες, ότι επειδή είστε δυνατοί, το μόνο που έχετε υποχρέωση να κάνετε είναι να υπηρετείτε τους αδύναμους, να υπηρετείτε τους ανίκανους, να υπηρετείτε αυτούς οι οποίοι είναι συντετριμένοι και όχι να τους καταστρέφετε. Στο πανεπιστήμιο που σπούδαζα, ο κοσμήτωρας και η σύγκλητος του πανεπιστημίου έπρεπε να αποφασίσει αν θα πληρώσει 12 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτούν ράμπες για δύο φοιτητές οι οποίοι είχαν προβλήματα κινητικά, ήταν με ειδικές ανάγκες. Και τα επιχειρήματα ήταν, ξέρετε κάτι, να κάνουμε οικονομία. Δεν μπορούμε για δύο άτομα και το ένα και το άλλο. Και σηκώθηκε ο κοσμήτωρας και είπε το εξής: το πόσο πολιτισμένη είναι μια κοινωνία ή ένα έθνος ή ένας λαός, είναι το φαίνεται το πώς και το γιατί μεταχειρίζεται τις μειονότητές του. Πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, εργασιακές, ακόμα και τις μειονότητες στο ζωικό είδος. Όταν μια κοινωνία συμπεριφέρεται με τέτοιο βάναυσο και ανήλιο τρόπο στις μειονότητες, δεν δείχνει πολιτισμό, δείχνει εκφυλισμό του πολιτισμού. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή στην ανθρώπινη ιστορία που ο καθένας πρέπει να σταθεί υπεύθυνος, χωρίς να κάνει μετατόπιση και υπερέκθεση της ευθύνης στους άλλους και να λέει έτσι τα βρήκαμε, δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Πολλοί άνθρωποι όταν τρώνε δεν θέλουν να τους πεις πως αυτό το steak ή το μοσχάρι που τρώνε εκεί πέρα έχει βρεθεί στο πιάτο τους. Το παπούτσι που φοράνε, το ρούχο που ντύνουν, δεν θέλουν να ξέρουν πως γδάρθηκε από το ζώο, γιατί λέει μου κόβει την όρεξη. Αλλά αυτό είναι η αποφυγή της αλήθειας για να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με την πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα και η αλήθεια πονάει. Εγώ δεν είμαι υπέρ του θετικού τρόπου σκέψης, εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας ακόμα και αν είναι αρνητική. Η αλήθεια ελευθερώνει, το ψέμα σε σκλαβώνει, το φως σε φωτίζει και το σκοτάδι σε οδηγεί στο βάραθρο και στο βόθρο. Και έχουμε επιλογή και μιλάω εδώ για την πατρίδα μου, μιλάω για το έθνος αυτό, μιλάω για τον κόσμο, γιατί είμαι Έλληνας, είμαι επιστήμονας, είμαι άνθρωπος και είμαι παιδί του Θεού. Ζούμε σε μια διολίσθηση και αν αυτή τη στιγμή δεν πάρει ο καθένας αποφάσεις που πρέπει, αυτό που μας περιμένει είναι η πλήρη καταστροφή, είναι ο Αρμαγεδόν. Ο λόγος που εγώ και που προτείνω και στους άλλους να μην φοράνε δέρμα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί λόγοι, γιατί προφανώς και η παραγωγή δέρματος δεν βοηθάει καθόλου το περιβάλλον, αλλά είναι και κυρίως για ηθικούς λόγους. Δηλαδή, εγώ φορούσα πάρα πολύ δέρμα και το θεωρούσα σαν ποιοτικό υλικό, χωρίς να σκέφτομαι ότι αυτό προέρχεται από ένα ζώο. Ήταν ένα πλάσμα το οποίο ήταν κάποτε ζωντανό και πέθανε για να μεντήσει. Και προφανώς και δεν χρειάζεται να πεθάνει κάτι για να μεντήσει. Η Κίνα και η Ινδία είναι οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγείς δέρματος στον κόσμο. Και δεν έχουν σχεδόν καθόλου νομοθεσίες οι οποίες να προστατεύουν τα ζώα, που να προστατεύουν τα δικαιώματα των ζώων. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται ακραία κακοποίηση ζώων σε αυτές τις χώρες. Και μιλάμε τώρα για τις δύο μεγαλύτερους παραγωγούς δέρματος στον κόσμο. Παίρνουν τις αγελάδες στην Ινδία και για να τις μεταφέρουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι νόμιμος για να τις φάξουν, περνάνε τα πάνδυνα, τα ζώα καταραίουν από την κούραση γιατί δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό και για να σηκωθούν τρίβουν τσίλι, πιπεριές στα μάτια τους, σπάνε τις ουρές τους και μιλάμε τώρα το κάνουν αυτό σε ζώα τα οποία έχουν καταρρεύσει από την κούραση μόνο και μόνο για να έχει κάποιος το δερμάτινο παπούτσι του ή τη δερμάτινη τσάντα του. Και από την Κίνα είναι ακόμα χειρότερα γιατί εκεί πέρα δεν έχουν σχεδόν καθόλου νόμους για να προστατεύουν κανένα ζώο, δηλαδή ακόμα και οι σκύλοι και οι γάτες μετατρέπονται σε δέρμα, μετατρέπονται σε γούνα και θα μπορούσες, άμα έχεις δέρμα από την Κίνα, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να είναι σκύλος ή γάτα. Το ξέρουμε αυτό και για τα τέστινγκ σε ζώα, ότι στην Κίνα είναι απαραίτητο. Γενικότερα δεν έχουν καθόλου νομοθεσίες για να προστατεύουν τα ζώα στην Κίνα.
και η διαδικασία για να βγάλουν το δέρμα πολλές φορές γίνεται ενώ τα ζώα είναι ζωντανά. Είναι πολύ, πολύ απάνθρωπες διαδικασίες, οι οποίες δεν πιστεύω ότι κανένας συμφωνεί και θέλει να συνεισφέρει σε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τα συναισθήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Συνεπώς, ανεξάρτητα από την ικανότητα λεκτικής έκφρασης ή το νοητικό επίπεδο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι τα ζώα βιώνουν τουλάχιστον τα βασικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, η λύπη και η χαρά. Παρ' όλα αυτά, μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων αρνείται ότι τα ζώα φοβούνται, χαίρονται ή υποφέρουν, καθώς η αποδοχή της ύπαρξης τέτοιων αντιδράσεων θα τροφοδοτούσε ένα τεράστιο βιοειθικό ζήτημα, αυτό της χρήσης πειραματόζωων. Το παράδοξο είναι ότι οι ίδιοι αυτοί επιστήμονες διεξάγουν πειραματικές δοκιμές ψυχοδραστικών φαρμάκων στα ζώα. Πολλά από τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο για τη θεραπεία συναισθηματικών διαταραχών, όπως είναι η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλά φάρμακα και καλλιντικά και καθαριστικά προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται να πειραματιστούν στα ζώα. Αλλά για κάποιον περίεργο λόγο, επειδή προφανώς υπάρχει πάλι κάποιο εμπόριο από πίσω, ο κόσμος συνεχίζει και χρησιμοποιεί τα πειραματόζωα. Το πιο πετυχημένο όμως είναι αυτό που έχει πει ο καθηγητής Charles Μέγκελ. Ερωτήστε, λέει, τους επιστήμονες γιατί πειραματίζονται στα ζώα. Η απάντησή τους είναι επειδή τα ζώα είναι σαν εμάς. Αλλά μετά, άμα τους ρωτήσεις γιατί είναι ηθικά σωστό να πειραματίζονται στα ζώα, η απάντηση είναι επειδή τα ζώα δεν είναι σαν εμάς. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί vegan που με ρωτάνε άμα είναι ok να φοράμε μαλλί από τη στιγμή που δεν τα σκοτώνουν τα ζώα. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι συνήθως απλώς καλύτερα όχι, γιατί ενώ υπάρχουν κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις που τα πρόβατα ξέρουν πώς να τους ξυρίζουν τη γούνα, σε πολλές περιπτώσεις ξυρίζουν ακόμα και το δέρμα, όχι μόνο τη γούνα, γιατί ο σκοπός είναι να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και να κάνουν όσο περισσότερα πρόβατα γίνεται σε όσο πιο λιγότερο χρόνο. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι απλώς να μην αγοράζουμε μάλινα και να μην ενισχύουμε αυτή τη βιομηχανία. Ο άνθρωπος είναι το πιο, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν είναι, εκφυλίστηκε στο να φτάσει σε αυτή τη διαπόμπευση πάνω στη γη να είναι το πιο ιδεχθές ζώο που την πατάει. Γιατί είναι το μόνο ζώο πάνω στο πλανήτη που προκαλεί πόνο στα άλλα ζώα και το κάνει για την ευχαρίστηση και τη διασκέδασή του. Κανένα ζώο πάνω στη φύση δεν προκαλεί πόνο στα άλλα ζώα, αυτό που λέμε ζούγκλα έξω, αλλά να το κάνει για ευχαρίστηση, προς τέρψη και προς διασκέδαση. Από τις σταυρομαχίες και όλα αυτά, από το τσίρκο και την φυλάκιση των ζώων, τον εγκλεισμό των ζώων, από τα πειράματα τα ιατρικά, ένας από τους λόγους που απέχω από την έρευνα είναι γιατί η έρευνα στηρίζεται πάνω σε πειράματα με τα ζώα. Αν και τουλάχιστον στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει, κινείται κάτι και αρχίζουν και σταματούν τουλάχιστον σε αρκετές ιατρικές σχολές κάτι τέτοιο. Είναι το πιο ιδεχθές ζώο λοιπόν, γιατί αρέσκεται στο να προξενεί πόνο πάνω στα άλλα τα ζώα και το ονομάζει αυτό θέαμα, θέαση και τέρψη. Κάποιος είπε ότι αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους όλοι θα είχαν γίνει φυτοφάγοι. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που εγκλείουμε και σοκλείουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες μέσα σε ιδρύματα? Δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Η ιδρυματοποίηση και ένα σφαγείο ή ένα τέτοιο μέρος είναι μια ιδρυματοποίηση, είναι μια γκετοποίηση, είναι ένα Auschwitz, είναι ένα Dachau, είναι μια γενοκτονία. Και σίγουρα θα μου πείτε, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν έχεις στο σφαγείο τις αγελάδες, τα κατσίκια με τους ανθρώπους. Ο ισοσκελισμός όμως είναι ίδιος, γιατί έχουμε αυτό που λέμε σπισισμό, ότι το ένα είδος για χατήρι το να υπερτερήσει πάνω στο άλλο είδος, το κατοικοποιεί, το καταστρέφει. Αυτό το είδαμε στο παρελθόν όταν
όταν οι λευκοί στον Νότο κάναμε τους μαύρους, όταν οι σουφραζέτες με τα δικαιώματα των γυναικών, με την απελευθέρωση, όταν ο Χίτλερ ξεκίνησε βασιζόμενος στον ξάδερφο του Κάρολου Δαρβίνου της θεωρίας εξέλιξης του Γκάλτον την επιβίωση του σχηρετέρου, όταν ο Νίτσε έγραψε για τον Ιμπεμεντς, τον υπεράνθρωπο, οπότε πρέπει να κάνω την Άρια Φυλή. Αν λοιπόν είπα Άρια Φυλή, τότε οι Εβραίοι, οι ανάπηροι, οι Αθήγανοι είναι κατώτεροι από μένα. Υπάρχει όμως κάτι και αυτό είναι καλό να μείνει στον κόσμο που μας βλέπει. Η αλήθεια, έχει πει ο Σόπενχάουερ, περνάει τρία στάδια. Πρώτα γελιοποιούν την αλήθεια, μετά ενανιώνονται στην αλήθεια και ύστερα αποδέχονται την αλήθεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς η αλήθεια για αυτό το πράγμα, την κακοποίηση των ζώων, τον πόνο που περνάνε και οτιδήποτε άλλο, αλλά και το θέμα της υγείας, είναι στο στάδιο της αμάθειας, ημιμάθειας, γι' αυτό έχει και το χλεβασμό. Τώρα από το χλεβασμό περνάμε προς την αντίδραση, γιατί χτυπούμε σε μεγάλα συμφέροντα. Έχω ζήσει στην Ολλανδία, πήγα για να δουλέψω σε κάποια οργάνωση η οποία σώζει ζώα τα οποία έχουν κατασχεθεί από παράνομους κατοχής, από τσίρκο ή από εργαστήρια. Ή τέλος πάντων τα εργαστήρια, από τη στιγμή που τελειώνουν τα πειράματα με αυτά τα ζώα, αντί να τα εφανατώσουν όπως γίνεται συνήθως, κάποια από αυτά τα ζώα καταλήγουν σε οργανώσεις όπως αυτή. Λοιπόν, αυτούς τους μήνες που ήμουν στην Ολλανδία, σοκαρίστηκα ίδια από κάποιες συμπεριφορές μαϊμούδων, ούτε καν χιμπατζίδων, που είναι έτσι πιο βιαίοι, διότι ήξερα και το έμαθα και το βίωσα από κοντά ότι αυτά τα ζώα δεν έχουν επιστροφή στο φυσιολογικό. Αυτά που τους έχει κάνει η ανθρωπότητα είναι πάρα πολύ σκληρά. Αυτά τα ζώα δεν μπορούν να απελευθερωθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως μπορεί να γίνει με άλλα ζώα που ζουν σε ζωολογικούς κήπους, ας πούμε, που γεννιούνται σε ζωολογικούς κήπους. Και σκέψου ότι όλα αυτά τα λέω χωρίς να έχω φτάσει στο στάδιο να δουλέψω με τους κυμπατζίδες, οι οποίοι έχουν AIDS και τους κολλήσαν AIDS επίτηδες στα εργαστήρια, με σκοπό να βρούνε τα πιο έτσι σωστά φάρμακα για το AIDS. Και μετά τους πήρε αυτή η οργάνωση και θα ζήσουν όλη τη ζωή εκεί, στο πιο, ας πούμε, καλό περιβάλλον που θα μπορούσαν να ζήσουν. Είναι μη αναστρέψιμο το κακό που γίνεται στα ζώα τα οποία παίρνουν και πειραματίζονται πάνω τους. Και μόνο αν το βιώσεις μπορείς να το βάλεις καλά μέσα σου, ας πούμε, και να μην το ξεχάσεις ποτέ. Σε αυτό που βλέπουμε στο YouTube, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, και την αύξηση του βιγκανισμού και την αύξηση της αποδοχής του κόσμου και να τρώει ο κόσμος και λίγο πιο υγιεινά, είναι τεράστιο. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια άνοδο στο ίντερνετ. Στην αρχή, σε όλους μας φαίνεται λίγο ακραίο. Και είναι ένας ωραίος τρόπος να δείξει ότι είμαι ένα normal άτομο, μου αρέσει η μόδα, ξέρω εγώ, και χρησιμοποιώ αυτό το mainstream πράγμα για μένα, για να δείξω στον κόσμο ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας, εν τέλει. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να συλλογιστεί πώς και γιατί πρέπει να ζήσει τη ζωή του, και όπως ο Φρίντριχ Νίτσε είχε πει, αυτός που έχει ένα γιατί για να ζει μπορεί να υπομείνει οποιοδήποτε τι στη ζωή του. Ο άνθρωπος όμως που δεν έχει ένα λόγο για να ζήσει παλινωστείται με τα κύματα και άγεται και φέρεται, και έτσι έχουμε καταντήσει. Θα πρέπει ο Έλληνας να σταθεί και να κοιτάξει την υγεία του, γιατί ακούστε, λαός, έθνος, κράτος ή πολιτισμός που είναι άρρωστος και ημιμαθής είναι πρόβατο επί τη σφαγή. Και δεν ξέρω για το κοινό που μας βλέπει, εγώ στο δικό μου το παιδί, στη δική μου τη γυναίκα, αλλά και στους ανθρώπους, στους ασθενείς μου και στον κόσμο που στέκομαι απέναντι, έχω μια ηθική υποχρέωση να πω την αλήθεια και να ζήσω για την αλήθεια, και ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνω για αυτή την αλήθεια. Σε στιγμές κρίσεως, πνευματικής, κοινωνικής και υπαρξιακής, το να σταθείς να πεις την αλήθεια αποτελεί επαναστατική πράξη, γιατί η αδιαφορία, ο εφησυχασμός και η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι προδοσία και άρνηση πίστεως. Το θέμα είναι να μπορείς να έρθεις σε αυτή την υψηλή έκσταση για να οδηγήσεις και να οδηγηθείς. Να είσαι αυτό που λένε ερωτικός άνθρωπος, γιατί ερωτικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι παθιασμένος να γοητεύει και να γοητεύεται από την ομορφιά της ζωής. Και τι θρήνος να μπορεί κάποιος να γοητεύεται από το θάνατο άλλων όντων, από την καταστολή άλλων υπάρξεων και από τον πόνο και τη μιζέρια των διπλανών του. What is your message to people so they can really start to make a difference in their lives and try to find again the connection to their compassion and love for animals and nature? My message to everyone
actually, is a message to just encourage all of us to make an effort to understand the consequences of our choices, our food choices, to make an effort to understand what happens when we take out our money and we pay for food, especially food from animal origins. And we will see that if we are doing that, if we're paying for food and eating food that's meat or dairy products or eggs, that we're causing terrible suffering to others and also to ourselves. So if we just move toward a plant-based way of eating and living, we can create a world of harmony and peace on this earth. And when we bless others, we're blessing ourselves. And I think, you know, living in Greece is a tremendous opportunity, because I used to teach college courses, for example, in Plato, Socrates, and Pythagoras, and, you know, the great wise men and women, the people of Greece, who understood 2,000 years ago, 3,000 years ago, in Plato's Republic, Socrates says very clearly that if we want to eat meat, we'll have to go to war. It's very clear. And Pythagoras, 2,500 years ago, created the first communities that were vegetarian, that were vegan, based on kindness and compassion, based on meditation and spiritual awakening. Greece has always been a beacon of light in the world, of awareness, of higher thought, of democracy, of understanding. So I think it's really important for everyone in Greece and in every country to remember the wisdom of Pythagoras. Pythagoras said that as long as we murder animals, we will have war with ourselves. And that was true 2,500 years ago, and it's true today. So we should remember what Pythagoras told us and stop being exploiters and stop being exploited. Anyone who's eating meat and dairy products is being exploited. We will go on to have to spend a lot of money on drugs, on medical procedures, we'll be sick, we won't be aware. We're being exploited. If we're eating meat and dairy, we're being exploited. We should stop being exploited. We should make our own choices. We should live with kindness and caring and create health in our environment, in our economy, in our families, in our relationships, and respect animals and respect other human beings and stop being exploited and stop being exploiters. That's what we are. If we're exploiting others and enslaving others and making others miserable, we're also going to be exploited and enslaved and miserable. But we can be healthy, can be free, we can be joyful. And to do that, we allow animals and other people to be healthy, free, and joyful also. And it means the food has to be plant-based, to create gardens and fields and orchards where we can feed everyone. There's no greater gift we can give to the world right now than to do this, to make an effort to understand these ideas and to bring our lives into alignment so that we're living this. And it's a beautiful thing to be part of this kind of understanding and way of living. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στην αρχή και μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Η δική μου προτροπή, συμβουλή και παρεσία και ελπίδα, και γι' αυτό βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα και θέλω να βρίσκομαι κάνοντας άτακτο πόλεμο, είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και όπως ο αείμνησος ο παπά Νικολάου είχε πει, ζω για να υπηρετώ την ανθρωπότητα. Μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία δεν υπάρχει από το να υπηρετήσει τους ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας, γιατί τότε γινόμαστε τελείως χειρότερα από τα κτίνη και αυτό πρέπει να σταματήσει. Εύχομαι και προσεύχομαι αυτός ο λαός, αλλά και κάθε λαός και φυλή, γλώσσα και έθνος, να αγγιχτεί από την ομορφιά της αγάπης και την αλήθεια και να γίνει επιτέλους το κβαντικό άλμα από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως και από το ψέμα στην αλήθεια. Η αλήθεια θέλει ελευθερώσει τον άνθρωπο.
Καλημέρα σε όλους. 28 Απριλίου 2016. Είμαι εδώ γιατί αποφάσισα να τρέξω ένα μαραθώνιο 42,2 χιλιόμετρα ξυπόλυτος και αποφάσισα να τον κάνω με ένα μήνα προετοιμασία. Δεν έχω τρέξει ποτέ στη ζωή μου. Όποτε έχω τρέξει σαν υπέρβαρος, γιατί ήμουν 112 κιλά, είχα τενοντίτιδες και τα συναφή. Θέλω να το κάνω για τα ζώα και ξέρω ότι αυτό θα με διαλύσει σωματικά. Ήμουνα στο άλλο άκρο, 112 κιλά, έτρωγα 3 κιλά κρύα στη μέρα, δεν ξέρω και εγώ τι έτρωγα για να είσαι 112 κιλά, πρέπει να τρώσω πολύ. Σήμερα είναι 30 Απριλίου, τα πόδια μου είναι διαλυμένα. Στα πόδια μου δεν αισθάνομαι τίποτα, στις σόλες έχουν αναισθητοποιηθεί. Σε 4 ώρες πάνω από 100 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το πρωί μου. Α, σας δείξω το πρωινό. Λοιπόν, 16 χιλιόμετρα. Λοιπόν, βγήκα για τρέξιμο. Είμαστε μόνο 15 μέρες μακριά από το μαραθώνιο και πήγα να τρέξω και δεν τα κατάφερα γιατί οι τένοντές μου είναι διαλυμένοι. Η επιτυχία για μένα είναι να βοηθάω ανθρώπους και να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Εντάξει, να μεγαλώνω ψυχολογικά, σωματικά και πνευματικά. Όπως βλέπετε γίνεται πανικός. Είμαστε όλοι κολλητά και υδρώνω. Έχω αφυδατωθεί παρόλο που για 5-6 λίτρα σήμερα. Άντε να δούμε. 3, 2, 1. Πάμε! 14 χιλιόμετρα. Από εδώ και πέρα είναι άγνωστη. Δεν έχω ξαναφτάσει τόσο πολύ. Πονάνε όλα απίστευτα. Απίστευτα πονάνε. Από γόνατα, παιδιά, όλα πονάνε. Όλα πονάνε. 30 χιλιόμετρα μέσα. Οι γάμπες είναι παιχνίδι μόνες τους. Μου έχουν αλλάξει τα φώτα. Παιδιά, πονάω παντού. Τα μάτια μου τσούζουνε. Τα έχω ακούσει πολύ γερά. Το σώμα μου θέλει να σταματήσει. Σαν τρελό. Έλα. 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 Έλα ρε. Έλα ρε. Το χάνεις. Το χάνεις. Το χάνεις. Το χάνεις ρε. Το χάνεις. Το χάνεις. Το χάνεις. Μαγκές, σας παρακαλώ, όσοι δεν είναι vegan, κάντε μου τη χάρη. Για τα ζώα έτρεξα, για εσάς έτρεξα. Γιατί σας αγαπάω, ρε. Τρία πράγματα. 4 ώρες και 30 λεπτά. Fork over knives, καοσπίραση και earthlings. Υπάρχουν και μεταφρασμένα, ψάχτε λίγο, γκουγκλάρετε τα, σας παρακαλώ. Ψάχτε το Μουρούτι, Κωνσταντίνος Μουρούτης, γιατρός είναι. Ψάχτε το λίγο, σας παρακαλώ. Το να είσαι vegan δεν είναι ούτε μαλλιά, ούτε για να μπει σε μια κλίκα. Είναι για να ανεβάσει την ποιότητα της ζωής σου και τη ζωή των άλλων γύρω σου. Αν σας έμεινε κάτι από όλη αυτή η προσπάθεια, σας παρακαλώ. Λίγο χρόνο της ζωής σας, αυτό.